Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνει και πως το πεις πεστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό, μικρό του μύρου καμάτου. Μικρό του μύρου καμάτου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκεφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκεφτώ, του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δε. Για πάρτι μου κι θέλω κι γυναίκα. Κι θέλω κι γυναίκα. Καλό μεσημέρι. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της Κακομοίρας με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, ο οποίος είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Τον κύριο Θανάση Καζαμπάκα στο πρωτάξιο. Την κυρία Λίλα Γκουλιών. Ποιος είναι? Α, ο Γιάννης Λελίδης. Εντάξει Γιάννη μου. Λοιπόν, το Γιάννη Λελίδη λοιπόν στο πρωτάξιο. Την κυρία Λίλα Γκουλιόνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Λοιπόν, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, αφού για οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου κρατάς μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 και όλα τα άλλα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Οπότε για οριστική διαγραφή του οχήματός σου γρήγορα, αξιόπιστα και
και φυσικά στην καλύτερη τιμή της αγοράς, μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 18133. 9.55 και άνω το μήνυμα στο 54.340. Μετρόπολης 95.5 στέλνει στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα εσείς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Μην ξεχνάτε τον σούπερ διαγωνισμό του Μετρόπολης 95.5, καθώς πλησιάζει το τέλος του. Τη Δευτέρα γίνεται η μεγάλη κλήρωση εδώ live στο Μετρόπολης 95.5, καθώς μέσα στο metrosport.gr, στο site πάνω πάνω, υπάρχει το banner το οποίο λέει μεγάλος διαγωνισμός στο Μετρόπολης 95.5, σου πληρώνει το μισθό για έναν χρόνο, και έτσι είναι. Καθημερινά από τις 14 του Γενάρη γίνονται κληρώσεις από τις 9 και 20 το πρωί μέχρι τις 8 και 20 το βράδυ. Θα γίνει μία ακόμη στις 3 και 20 σήμερα το μεσημέρι. Θα ακουστεί ένα όνομα από εσάς που έχετε συμπληρώσει το σχετικό με τα στοιχεία τα οποία έχετε προκειμένου να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, και αυτομάτως θα είστε ένας από τους πολλούς τυχερούς οι οποίοι θα πάρετε μέρος στη μεγάλη κλήρωση τη Δευτέρα. Να πω ότι έχετε 30 λεπτά για να βγείτε στον αέρα και να κλειδώσετε τη συμμετοχή σας για το μεγάλο διαγωνισμό. Παρέα με την Εσκιάδη Μπαλοδήμος, τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί που θα βρείτε Skoda, θα βρείτε Kia, θα βρείτε Hyundai, εκπληκτικά αυτοκίνητα για να τα αποκτήσετε με εγγύηση κατώτερης τιμής. Καλά ακούσατε. Περισσότερα αν θα πάτε εκεί στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνώντας στο 23 15 96 5 96, για να μάθετε πως μπορείτε να κάνετε καινούριο ένα αυτοκίνητο, είτε Kia, είτε Skoda, είτε Hyundai, με εγγύηση κατώτερης τιμής, με τα περισσότερα ετοιμοπαράδοτα και πάρα πολλά εξ αυτών, για να μπορέσετε να το οδηγήσετε, να τα κάνετε test drive. Έχουμε διαγωνισμό σήμερα, αφού κρατάμε ανεβασμένη τη διάθεση, γιατί έρχεται τρελό πάρτι με ονόματα και πολλά και μεγάλα. Μιλάμε για το πρώτο πάρτι που θα γίνει την 5η 21 του Φλεβάρι στο Βεργίνα Θέατρο, με τη Ράνια Κωστάκη, την αγαπημένη performance Άγια και τον παραγωγό Mark Angelo DJ. Τη βραδιά θα ανοίξει η δική μας DJ Λία Παπαδάκη. Γράφετε αλφα-μη-2, αφήνετε κενό, τη λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό και το στέλνετε στο 54344. Πέντε από εσάς θα έχετε την ευκαιρία να παρευρεθείτε σε αυτή την υπέροχη βραδιά με καταπληκτικές μουσικές από ανθρώπους που τις γνωρίζουν πάρα μα πάρα πολύ καλά, για να ανεβάζουν τη διάθεση του κόσμου. Με πολύ ωραία παιχνίδια χθες, τα δύο τα οποία κλείσαν την αγωνιστική. Μιλάω τόσο για αυτό στην Κρήτη, στο Γεντή Κουλέ, όπου η Λαμία επικράτησε με 1-3 του Όφη και τον βήθησε ακόμη περισσότερο για την υπόθεση παραμονή στην κατηγορία. Και είχαμε και μία άνετη επικράτηση του ΠΑΟΚ με 1-5, με 5 διαφορετικούς παίκτες να σκοράρουν, με καλή εμφάνιση, με κάτι ακόμα το οποίο άφησε εντυπώσεις. Καταρχήν τον Λουτσέσκου να βγάζει το σκουφάκι του, και δεύτερον τον Λουτσέσκου για πρώτη φορά να ακούμε να γίνεται σύνθημα στα χείλη των οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι πέρα από την αγαπημένη τους ομάδα είδαν και καλό ποδόσφαιρο απέναντι στον Απόλλωνος Μπίνης. Θα μου πείτε, δεν έχει καμία σημασία. Νομίζω, Κώστα, ότι όταν δείχνεις διάθεση, δείχνεις ότι δεν υποτιμάς κανέναν και παρουσιάζεις και θέαμα, τότε ευχαριστείς πάρα πολύ τον κόσμο σου. Ρε, γουστάρουμε να βλέπουμε αυτό τον ΠΑΟΚ. Τελείωσε. Εγώ δεν ήμουν αυτός που έλεγε για ένα ολόκληρο γύρο και λίγο, όχι, τις πρώτες 10-12 αγωνιστικές, ο ΠΑΟΚ είναι για μπουνιές. Τι, για με εμπάθεια, ή τώρα τι έχουμε, συμπάθεια? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. 12 αγωνιστικές, 13 αγωνιστικές λέγαμε, εγώ έλεγα δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δεν βλέπετε. Είναι για τα σκυλιά. Πώς κερδίζει, ο Θεός το ξέρει μόνο αν υπάρχει. Έχει κάποιους παίκτες με ατομική κατάσταση καλή, προπονητή δεν έχει. Αυτό λέγαμε 13 αγωνιστικές. Λοιπόν, πήρανε χαφ. Έναν. Δύο. Ήρθε σε καλή κατάσταση ο Βιερίνα, που είναι ακρογωνιαίος, λίθος και στην άμυνα, αλλά ιδιαίτερα στο επιθετικό κομμάτι και τη ανάπτυξη του ΠΑΟΚ. Ναι, και πάρα πολύ και ο Βιερίνια. Λοιπόν, ο Βιερίνια
ήταν μια μεγάλη πτώση, τώρα είναι πάρα πολύ καλά. Ο Μάντος και αυτός δεν έχει την περσινή χρονιά, εντάξει καλός είναι, έχω ενστάσεις. Από εκεί και πέρα, άλλαξε όλη η τετράδα στην επίθεση. Όλο το μυστικό είναι αυτό. Πετάξανε στον πάγκο τον Μπέλκα, τον οποίο κακώς τον είχαν σαν δεκάρι, δεν φταίει ο Πέλκας γι' αυτό. Ο Πέλκας είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος από πίσω προς τα μπρος δεν μπορεί να μπει με την μπάλα, μπορεί όμως να μπει χωρίς την μπάλα από πίσω προς τα μπρος με ταχύτητα, να την πάρει από άλλο παίκτη και να σκοράρει. Αυτή είναι η μεγάλη λεπτομέρεια στο κομμάτι Πέλκας Μπίζεσβαρ. Άλλα χαρακτηριστικά ο ένας παίκτης, άλλα χαρακτηριστικά ο άλλος παίκτης. Πετάξαν στον πάγκο το Λιμιό, μονιμοποίησαν τον Ζαμπά και καλά κάνανε. Και έφυγε ο Πρίγιοβιτς και πήραν δύο καλύτερα center for. Και αυτός ο Μουσούδας, που μοιάζει με τον Κολτσίδα, ξεχνάω το όνομά του, και ο Ακπόπ είναι μπροστά στον Πρίγιοβιτς παιχταράδες. Και οι δυο. Το βρίζουν τον Πρίγιοβιτς εκεί. Θα τον απαγάγουν εκεί οι αραπάδες, θα τον βάλω σε κανένα πηγάδι τιμωρία, ούτε 5 εκατομμύρια θα πάρω ούτε τίποτα. Ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι ο Πρίγιοβιτς. Και η δυστυχία μετά από εκεί έρχεται σε Πέλκες κτλ. Άστρα, δεν μου λες εδώ ποιος το έσπασε αυτό. Συνήθως εσύ τα κάνεις αυτά. Εγώ δεν είμαι αρκούδα. Είμαι κανονικός άνθρωπος. Εδώ υπερβαρύνεστε το 80%. Έχεις σπάσει μικρόφωνα, ακουστικά, ναι. Τραπέζια. Ναι. Έχεις σπάσει ηλεκτρολόγια. Γιατί να μην σπάσεις και το, και το χέρι μιας καρέκλας. Γιατί δεν είμαι κολαράς, ρε κόκκινα. Δεν είμαι χοντρός. Δεν είναι θέμα. Το έχεις κάνει. Ναι. Εδώ είστε το 80% υπέρβαροι. Κάθεστε εκεί, κάθε δύο μήνες έρχεται η ΣΑΤΟ εδώ, την ίδια εταιρεία με τις καρέκλες, αδειάζουν εδώ. Σπάνε οι καρέκλες, πάνε στα σκουπίδια. Τι, ρε, τι τρώτε σαν τα μοσχάρια, ευχαριστώ, ο καλύτερος καφές, κλαδάς. Αντώναρος, εδώ, τόλμα να μιλήσεις. Τόλμα να μιλήσεις. Μα από τι. Λοιπόν, για το θέμα, το θέμα του ΠΑΟΚ, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει επίσης ένα team που πλαισιώνει τον κύριο Λουτσέσκου, είναι ένας και ένας. Η εταιρεία δίνει τα καλύτερα στους καλύτερους. Καλύτερους γυμναστές, καλύτερους προπονητές τερματοφυλάκων, καλύτερους γιατρούς. Δεν είναι μόνο να πάρω τη διαιτησία, που δεν την έχει πάρει, απλά τον σέβεται, εντάξει, και παίρνει ένα πρωτάθλημα χωρίς διαιτησία. Η μεγαλύτερη του μαγιά. Δηλαδή, ένα χρόνο που λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν βλέπετε, με συγχωρείς, ένα εξάμηνο πόσο ήτανε, όπου λέγαμε ο ΠΑΟΚ δεν βλέπετε, ήμασταν αντιπαοξίδες και τώρα τι γίναμε. Φιλοπαοξίδες γίναμε. Ερώτηση. Να μας τρελάνετε, ρε. Ερώτηση. Αυτό. Ασχολείστε καμιά ταμπέλα εμάς. Εγώ λοιπόν, σε 15 δευτερόλεπτα. Εγώ λοιπόν, αυτό που έβλεπα από τον ΠΑΟΚ ήταν ένα σύχαμα και τώρα βλέπω μπάλα και ευχαριστιέμαι. Αυτό βλέπω, αυτό λέω. Γουστάρετε, γουστάρετε. Δεν γουστάρετε, μη γουστάρετε. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτό σε κάνει να αναθεωρείς καθόλου για αυτά που έχεις πει για τον Λουτσέσκο. Όχι, δεν αναθεωρώ τίποτα για τον Λουτσέσκο. Δηλαδή αυτός δεν έχει βάλει το χεράκι του. Ούτε για να... χεράκι έβαλε, ούτε ποδαράκι έβαλε. Η ομάδα του Προέδρου, των γυμναστών, των προπονητών, τερματοφυλάκων, είναι ομάδα αυτού που μαγειρεύουν, αυτού των γιατρών οι οποίοι φτιάχνουν το φυσίατρον όλων. Ο Λουτσέσκο συμμετέχει σε ένα κομμάτι, αλλά δεν μπορεί να πάρει τον αφρό. Για μένα. Δεν το κάνω ούτε Μουρίνιο. Τι Μουρίνιο το κάνει τώρα, ρε φίλε. Έχουν ούτε Γκουαρντιόλα. Στο ελληνικό πρωτάθλημα ή καλύτερο. Ούτε Κλοπ. Έχει καλύτερου προπονητέ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, τελειώσαμε με το βουνό. Δεν διαφωνώ. Τελειώσαμε. Αλλά θα σου φέρω στο παράδειγμα. Δεν φέρει τίποτα. Λοιπόν, όταν είδαμε τον Κάναντι στον Ατρόμητο, ναι. Λέγαμε ότι ο άνθρωπο ξεκίνησε και προσπαθεί να κλέβει παιχνίδια. Στην πορεία είδαμε ότι άρχισε να παράγει και ποδόσφαιρο. Πώ είναι η πορεία. Στην πορεία, την πρώτη χρονιά. Ναι. Έβγαλε την ομάδα ψηλά. Έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο και παρουσίασε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Δεν μπορεί αυτό, σαν παράδειγμα, να σταθεί για την περίπτωση του Λουτσέσκου. Ρε, τώρα μην ξεχνάς. Τώρα θα μαλώσουμε τώρα αν ο Λουτσέσκου είναι μεγάλο προπονητή ή όχι. Το κάνουμε θέμα εκπομπή τώρα. Όχι, βράγα μου, δεν με γεμίζει το μάτι. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου είναι πατέρα του. Ναι. Λοιπόν, προσφάτως απολύθηκε από την εθνική ομάδα της Τουρκίας. Ναι. Σε ηλικία θανάτου είναι. Φήμες λένε ότι θα γίνει τεχνικό σύμβουλο στον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Λοιπόν. Καλά, δηλαδή, εσύ τι πιστεύεις, ο Μιρτσέα με τον Ρασβάν δεν μιλάνε. Πού να ξέρω εγώ την οικογένειά του. Πατέρας και γιος είναι. Προπονητές είναι εκεί. Μπορεί να του πει ο Μιρτσέας. Δεν συμβουλεύεται. Στάσου, ρε, περίμενε. Δεν ξέρεις σε μια οικογένεια τι γίνεται τώρα. Δεν λέμε εμείς τώρα για να μα κάνουμε. Μα έχουν άρρηστες σχέσεις. Πού το ξέρεις εσύ, είσαι στην οικογένεια, ξέρεις κάθε οικογένεια τι σχέση έχει. Αυτό ξέρεις αν ο Λουτσέσκου όταν μιλάει με τον πατέρα του, του λέει στην μπάλα πάνω δεν μιλάμε. Κομμένη. Όχι, αυτό το ξέρεις. Μπορεί να μην θέλει να συμβουλεύσει. Το πιθανό είναι όμως, εδώ δεν μπορούμε να ξέρουμε, το πιθανό είναι ότι τρεις μπαμπάδες και τρεις γιους έχουμε στον ΠΑΟΚ. Οι μπαμπάδες είναι προσωπικότητες, η γη είναι πιο κάτω.
Γίνε πιο κάτω. Μπαμπάς Λουτσέσκου, μπαμπάς Γκαγκάτσης, μπαμπάς Σαββίδης. Τρεις μπαμπάδες και τρεις γη. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, ο ΠΑΟΚ πάει να το πάρει αίτητο. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι μαμάδες είναι ήσυχες. Αυτό είναι. Λοιπόν. Ότι οι μπαμπάδες είναι προστάτες των παιδιών. Είχες πει ναι, τι? Ότι ο ΠΑΟΚ, ναι. Και μόλις τόπος χάλασε, ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ διεκδικεί να δεχθεί 13 γκολ. Αφού το 12. Ναι, ρε παιδί. 13 έφαγε ο Πετρόπουλος με τον Κουλανδρή, ναι. Το 73. Έστω να το σοβαρίσει. Ναι. Με το χθεσινό, εντάξει. Πώς έφαγε, 10? Τώρα 10. 11 νομίζω. 10 έχει φάει. 9 ήταν, 10. 10 και είναι να φάει άλλα 2. Θα φάει άλλα 2. Δεν γίνεται τόσα παιχνίδια να μην φάει. Λογικά θα 10. Φάει. 10 γκολ δεν έχει φάει. Αφού τρώει γκολ από τον Απόλλωνα θα φάει 14-15. Πρέπει να περάσει τον Άρη, ο οποίος εδώ του δώσω ένα στόχο εγώ. Το 69-70 είχε 15 γκολ. Σε 18 αγώνες όμως. Σε 18 ομάδες. Κάτσε ρε κόκκινε να μάθεις 5 πράγματα. Ψάξε 69-70 ή 68-69. Μία από τις δύο χρονιές. Δεν θυμάμαι ποια είναι. Η μία είναι η άλλη. Ο Άρης έχει βάλει 15 γκολ. Δεύτερη καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. 15 γκολ σε 34 μάτς. Αυτό πρέπει να ισοφαρίσει ο ΠΑΟΚ. Να περάσει τον Άρη. Όχι τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό δύσκολα θα είναι. Να πούμε δύο κουβέντες για το άλλο παιχνίδι. Γιατί ξέρουμε και την ιστορία μας. Να πούμε δύο κουβέντες για το άλλο παιχνίδι και να συνεχίσουμε. Τι να πείστε, για τον Όφη. Αν θέλει. Μπορεί να πάει να πέσει εκεί στο Μινόταυρου το αυτό μέσα στο υπόγειο και να μην το βρουν για τα επόμενα 30 χρόνια τον Όφη. Γιατί δεν τον γουστάρω. Τόσο μίσος. Δεν τους θέλω, ρε φίλε. Τέτοια απέχθεια. Δεν τους γουστάρω τους κριτικούς. Τέτοια αντιπάθεια. Δεν τους θέλω. Γιατί. Δεν τους θέλω. Τι, για ποιο λόγο. Δύο φορές συνεργάστηκα με κριτικούς, με φάγαν τα λεφτά. Πλάκα μου. Μια ένα όπλο που είχα αγοράσει, μου φάγανε τα λεφτά, όπλο δεν πήρα. Τι ήταν, νεροπίστολο. Ένα νεροπίστολο να πούμε. και την άλλη μια άλλη συνεργασία, η οποία δεν πήρα. Αλήθεια τώρα, για να καταλάβει ο κόσμο. Πόσα σε έφαγε για τον νεροπίστολο. Σταμάτα, ρε. Πόσα, λέει. Σταμάτα. Μια 600 με έφαγε. Κοίτα και φίλο σου. Εσύ μου το γνώρισε. Φίλο μου. Ναι, γι' αυτό έγινε ζημιά. Άμα ήταν μου το γνώριζε κανένα σοβαρό, σίγουρα δεν με δάγκωνε. Τέλο πάντων, αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Η τρίτη συνεργασία μου με κριτικό άνθρωπο, δεν θέλω να την πω στον αέρα. Και τελειώνει εδώ το θέμα. Παρακάτω. Θα γίνει ή δεν έγινε. Τι. Έγινε σε άλλη είδους συνεργασία η οποία δεν προχώρησε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λέγε. Άσχημη κατάληξη. Άντε πάλι. Πάμε παρακάτω. Αν είχε άσχημη κατάληξη. Η επικοινωνία ήταν δύσκολη. Πώς με ένα πόντιο που δεν βγάλει άκρη, δεν βγάλει άκρη με ένα κριτικό. Δεν τόσο παλικάρια όσο φημίζονται. Τόσο ντόμπρι και τόσο. Κοίταξε ο άντρας, δεν είναι να πα εκεί πέρα να πυροβολάει με το όπλο. Και εγώ, άμα πάρω ένα όπλο, δύο γορίλες του ρίχνω κάτω. Άρα, η μαγιά είναι η συναλλαγή. Το κατάλαβες, πώς είναι αλλάζεις. Χατζηγεωργίου. Τι Χατζηγεωργίου. Σαν να το έχω μπροστά μου το έργο. Ποιο έργο. Στις επόμενες μέρες, ναι. Στους επόμενους μήνες, ναι. Βλέπω την Ευγενούλα. Ναι. Μπαμπά, θέλω να πάμε Κρήτη. Ναι, τι λες. Θέλω να πάμε Κρήτη. Θέλω να πάμε Κρήτη διακοπές. Πώς πάει με το πού φίλιο. Να πει ο μπας τώρα όχι. Σιγά. Θα πάει, μόλις πάει στην Κρήτη, μόλις κάνει μύτη στα Χανιά, σαν και εσάς δεν υπάρχουν άλλοι. Ναι. Από μέσα τα λέει, μέσα στην Κρήτη. Θα σταυρώνει και θα βάλει. Έλα, κρύε. Θα βλέπει έλα, τα κοπέλια. Εσείς είστε οι καλύτεροι. Μη. Δεν θα το κάνεις. Όχι, δεν έχω. Δηλαδή, με σχέση. Η μεγαλύτερη. Θα πάω στο Κιλκίση και θα πω τι γκομενάρες, τι κούκλες που είστε εδώ στο Κιλκίση. Άμα δεις τίποτα. Ναι. Τετραγωνοκέφαλο του γύρω-γύρω, τι θα πεις. Ότι κούκλες, είναι, ότι είναι χάλια. Κούκλες. Θα πεις. Δεν τα έλεγα εγώ. Ο κόκκινο να πα στην Ξάνθη και να βρει τι ζεστοί άνθρωποι. Στην Ξάνθη. Τι γλετζέδε. Στην Ξάνθη έχει κάλυψη. Ναι. Την αραβωνιάρα. Έκανε και το σύνδεσμο. Το γιατρό. Λοιπόν. Δύο κουβέντε για αυτό το παιχνίδι. Ναι. Καταρχήν για μένα σημειώθηκε το γκολ τη αγωνιστική. Το πρώτο γκολ του Ατρομητρού. Τη Λαμία. Τη Λαμία. Λαμία. Είναι πανέμορφο. Ναι. Λοιπόν. Δεύτερον, ήταν ένα παιχνίδι με τρομερό ρυθμό. Έχασε ο Όφη. Νομίζω ότι αδείξει και τον εαυτό του καθώς κάνει ευκαιρίες που δεν χάνονται. Απλά τώρα πλέον έχει μπλέξει για τα καλά. Και να πω ότι μετά την νίκη του Λεβαδιακού απέναντι στον Πανετολικό, ο οποίος δεν υπήρχε στην Λιβαδιά, ναι. Δεν υπήρχε, δεν έκανε ευκαιρία καν. Πλέον έχουν περιπλέξει πάρα πολύ τα πράγματα. Δηλαδή ο υποβασμός παίζει από το 9 και κάτω. Λαμία 24, Πανιόνιος 23, Λάρισα 22, Αστέρας Τρίπολης 21. Πας Γιάννα 20, Όφη 17. Ο τέταρτος από το τέλος πόσο έχει, ο τέταρτος. Πας Γιάννα 20. Ο τέταρτος από το τέλος είναι τα Γιάννα. Ναι. Ή τα Γιάννα πρέπει να παίζουν ή Όφη. Όφη έχει 17. Και Όφη και τα Γιάννα να παίζουν. Τα Γιάννα γιατί να παίζουν. Τι. Γιατί παίζει ο Κλάους, γιατί το συμπαθείς. Γιατί τι παίζει ο Κλάους. Τι να συμπαθείς. Γιατί να παίζουν. Γιατί να το συμπαθείς. Γιατί έχουν ακριβά ενίκεια, γιατί. Τι.
Γιατί πες ένα λόγο, ρε. Καταρχήν, για να μην συμμετώσουμε στη λίμνη τώρα. Καταρχήν μας λέγαν Βούλγαρους τότε, τη δεκαετία του 70 και του 80, όποτε πήγαινε. Οι Γιαννιώτες είναι παλικάρια. Παπουράδες, εγώ τους γουστάρω. Βρε, μας λέγαν Βούλγαρους. Τους γουστάρω με χίλια. Ναι, εσύ γουστάρωσες με χίλια. Πήγες εκεί, δούλεψες δύο μήνες, σε διώξαν τελείως. Με διώξανε. Έτσι με είπε ο Χατζινάκος εμένα. Ότι πήραν εμένα, λέει. Δηλαδή, άμα σου πει ο Χατζινάκος ότι είμαι γκέι, θα το υιοθετήσω. Αυτό με τίποτα. Και να το δω, δεν το πιστεύω. Και πού με ξέρει. Ναι. Και πού με ξέρει, καταρχήν άνθρωπος που δεν λέει το επίθετό του και χρησιμοποιεί ψευδόνυμο. Εγώ του το είναι ύποπτο. Εγώ του το έβγαλα. Είναι ύποπτο. Έλα, έλα. Ύποπτο. Ύποπτο. Κατάλαβες. Λοιπόν, καλησπέρα στο αχτύπητο Δήμο. Βέβαια, ο Φαλακρός πρέπει να είναι χτυπημένος και όχι κουνημένος. Ολόκληρη Βραζιλία στο πλευρό σας. Αυτή η καραμέλα με διατησία έχει παραγίνει πια. Πώς γίνεται ένας αδικημένος στο διατησία όταν σε όλα τα παιχνίδια που αδικήθηκε κέρδισε ενώ σε όσα ευρωδίκηθηκε πάλι και τα κέρδισε. Παίρνουν κόκκινο ένα σχόλιο. Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ δεν αδικήθηκε, δεν ευνοήθηκε. Δεν έχει, δεν παίρνει πρωτάθλημα, αλλά ολυμπιακό στυλ με τη διαιτησία 100-0. Επικοινωνιακά παίρνει πρωτάθλημα χωρίς διαιτησία. Ο δεύτερος που θα βγει ολυμπιακός έχει πάρει περισσότερα σφυρίγματα. Έχει κάνει καλύτερες μεταγραφές στο δεύτερο γύρο. Έχει παίξει καλύτερη μπάλα στο δεύτερο γύρο. Και είναι πολύ πιο ουσιαστικός. Και το όπλο του είναι η άμυνα και η επίθεση. Όχι τα χαφ. Εκεί είχε πρόβλημα. Και παρά τα αυτά, έκλεισε τις τρύπες. Περίμενε εκεί, γιατί θα με δύο ποδοσφαιριστές και ο ένας παίζει. Περίμενε, ναι. Θα σε έρθω εκεί. Ναι. Καλησπέρα, Σαρδάνισον και Καντέμισον. Ραπτόπουλε, τι ήταν αυτό παλιχτές που έγινε στο λαϊκό δικαστήριο. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται. Αν μπει σίγουρα ψυχίατρος εκεί μέσα. Ο Κάζης θα πάρει. Θα βάλει μόνο στο Ζουλομανδία και θα φύγει. Είπε ο Κάζης το πρωί, πήρε τηλέφωνο. Λέει, θα έρθω, λέει, στο λαϊκό δικαστήριο να ελέγξω, λέει, την κατάσταση εκεί πέρα. Έχετε μας αυτή πάρα πολύ παραβατική. Δηλαδή, χρήζεται ψυχιατρικής ενέργειας. Βοήθειας, μάλλον. Δηλαδή, και ο Κιμπόκο. Δηλαδή, και εσύ ιδιαίτερα, μου λέει. Λέω κι εγώ. Εσύ είσαι ο Μαγνήτης. Εσύ είσαι ο πόλος. Ποιος πόλος έλξης. Καλησπέρα από το Σύνδεσμο Φίλων Καζαμπάκα. Ναι. Μνημόνια μέχρι να σβήσει ο ήλιος, παιδιά, μέχρι να πεθάνουμε. Ναι. Ο άλλος βγήκε επί τον Ερακλή και μετά πετάει ο Σαββίδης που ήρθε στη Μακεδονία για να πάρει πρωτάθλημα. Είστε καλά. Έχετε σαλέψει τελείως. Ραπ κούραση ομονήσου με τον Λουτσέσκου και εγώ δεν τον πάω. Μα, με κολλάει ο κόκκινος, δε φίλε. Γενικά, αλλά με έπεισε και τον παραδέχτηκα ότι έχει κάνει τρομερή δουλειά. Ναι. Εγώ δεν σε κολλάω. Ρωτάω αν αναθεώρησες. Όχι. Δεν αναθεωρώ. Έρχονται πολλά μηνύματα από Αριανούς, δεν θέλω να πω τι γράφουν, γιατί πολλά είναι ανθεληνικά. Τι θα πει ανθεληνικά. Ανθεληνικά. Γιατί η Ελλάδα τι ανήκει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ανήκει στους ξένους. Τι θα πει ανθεληνικά. Αν δεν βρίζει, δηλαδή, τι να πει. Οι Αριανοί είναι και αυτοί οι Έλληνες, άλλοι είναι Αλβανοί, άλλοι είναι σημαία ελληνική και στο Καρελό δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει μέσα στην Τρία και στην Ένα. Έχει πολλά κοινωνικά θέματα και ο Άρης. Άστα, δεν είναι τη ώρα τώρα. Έπρεπε να ακούσει το φίλο που με συμβούλησε που θέλει να το κάνω cash out το στοίχημα με τον Μπάουκ 2-3 ναι. Γωνιά και είπε ο Ραπτόπουλο να το αφήσω. Ευτυχώς το 0-2 το έβαλα over 5,5 απόδοση 3 κόκκινε μέσω σα. Δεν σε έσωσα εγώ, φίλε μου. Εγώ σου είπα τη λογική. Καταρχήν έπρεπε στο πρώτο γκολ του Πέλκα να το βάλει over 3,5 και τελείωσε. Και τελείωνε. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Υπενθυμίζω. Α02 κενό, θέατρο ονοματεπώνυμο στο 54-344 για το θέατρο Βαργίνα και το πάρτι το οποίο θα γίνει την Πέμπτη. Δεν έχει έρθει κανένα μήνυμα. Περιμένω οι 5 πρώτοι που θα στείλετε μήνυμα θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε μαζί με τον κλειδαρά Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 109 και Mark Watcher Γωνία. Πάτε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. Στέλνει ένας αλυταράς μήνυμα και λέει, Ραπτόπουλε. Ναι. Αν ο Κόκκινος έκανε μια συνταγή. Ναι. Πώς θα τη βαφτίζανε. Τι συνταγή. Φαγητού. Εσύ. Ναι. Ανάλογα. Τι κρέας θα ήταν. Ένα φαγητό που θα έκανα, ρε παιδί μου. Σαρδαμάκια. Όχι σαρμαδάκια. Σαρδαμάκια. Άρα ο Καμόρα που χρησιμοποιεί ψευδόνυμο είναι ύποπτος, Γρηγόρη. Ο Καμόρα, ξέρουμε και το επίθετό του, το έχει πει. Απλά είναι το ραδιοφωνικό του, το καλλιτεχνικό του. Και το ρέμο είναι άλλο το επίθετό του. Και ο Πάριος δεν είναι Πάριος.
Μην μπερδεύεσαι, ρε φίλε. Μην τα μπερδεύουμε. Κοίταξε τώρα. Λοιπόν. Αν έχεις ένα επίθετο και κάνεις τον καλλιτέχνη και πρέπει να τα αλλάξεις. Όχι απαραίτητα, αναλόγως. Τι αναλόγως. Εντάξει, άμα δεν είναι. Πώς να το λένε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι image maker. Πώς το πες? Image maker. Τι θα πει αυτό? Φροντίζουν για το πρόσωπο το οποίο βγάζεις προς τα έξω. Ναι. Λοιπόν, σου λένε πώς θα ντυθείς, πού θα κινηθείς. Ποιος το λέει αυτό? Ο image maker. Δηλαδή ψεύτικος θα είσαι. Σου λέει τι πρέπει να αλλάξεις, ρε παιδί μου. Τι να αλλάξεις, ας επειδή. Καμιά φορά σου λέει. Θα σε άλλος από ό,τι είσαι. Αυτό το επίθετο. Μάλιστα. Σου λέει δεν ήχει καλά. Ναι. Κάντο έτσι. Κάντο αλλιώς. Ναι. Εντάξει. Δεν κακό αυτό. Δεν κακό αυτό. Μη κολλάμε δηλαδή. Τι δεν κακό, ρε κόκκινε. Δηλαδή να είσαι άλλος άνθρωπος και άλλος να λες ότι είσαι δηλαδή. Άλλο αυτό. Αυτό είναι κακό. Τι πώς να ντυθείς δηλαδή. Ρε φίλε, όλοι ξέρουν ποιο είναι το πραγματικό επίθετο του Πάριου. Πώς το λένε? Δεν το θυμάμαι. Βαρθακούρι το λένε. Από το γιο του. Τι. Καλά, το όνομα είναι αυτό τώρα. Για το... Εντάξει. Βαρθακούρης. Ναι, δηλαδή άμα το λέγανε. Άμα το. Έβγαινε με το όνομα Βαρθακούρης. Θα τραγούδαγε δηλαδή χειρότερα. Φυσικά και όχι. Λοιπόν, η φωνή του είναι το, αυτά που τραγούδησε. Ο μάνατζερ έκρινε ότι πρέπει ή ο ίδιος ή κάποιος άλλος. Οι μάνατζερ απατεώνες είναι. Καλά, άμα ήταν απατεώνες. Απατεώνες, τι είναι. Εντάξει. Θα σε φτιάχνει, ας πούμε, κάτι το οποίο δεν είσαι. Για να βγάλεις παραπάνω λεφτά. Μετά από τόσα χρόνια. Εντάξει, καλό αυτό. Μετά από τόσα χρόνια εμπειρία, σου πω ότι είναι απαραίτητη. Ότι υπάρχουν και κακοί και καλοί μάνατζερ, φυσικά. Ναι. Είναι απαραίτητη. Δυστυχώς, ένα παιδί το οποίο κατεβαίνει από το πουθενά και βρίσκεται ξαφνικά σε μια πίστα και γνωρίζει τεράστια δόξα, ναι, αποδοχή και εισπράττει χρήματα, ναι, αν πετύχει τον πρώτο αριθμό του λαχείου και βρει ένα καλό μάνατζερ, ναι, θα πετύχει πολλά στη ζωή. Αλλάξει το όνομα δηλαδή. Όχι ρε, γενικότερα με το. Μες. Αν πετύχει κανένα λαμό, για ο Θεός να το φυλάει. Εντάξει, να προσέξει για τη διατροφή του, τα κιλά του. Ρε, τα πάντα θα το καθοδηγήσει. Ναι, υπάρχουν, ε. Αλλάξει το όνομα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Δηλαδή Βουγιουκλάκη άλλαξε το όνομά τη. Δεν το ξέρω. Βουγιουκλάκη τη λέγανε. Καλά έκανε. Λοιπόν, τα άλλαξε το όνομα. Δηλαδή πώς θα τη λέγανε, γιατί τι θα έκανε, δηλαδή, τι θα έκανε παραπάνω αν άλλαζε το όνομα δηλαδή. Πες μου να καταλάβω, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Η Βουγιουκλάκη δεν ήταν η μεγαλύτερη μούρη, να πούμε, του ελληνικού κινηματογράφου. Με το όνομά τη ήταν. Οι άλλοι καρπούζοι τη λέγανε, το έκανε καρέζι. Οι άλλοι το άλλαξε, το έκανε, ξέρω εγώ πώς το έκανε. Τι είναι αυτό τώρα. Αφού τη λέγανε καρπούζοι, καλά δεν έκανε. Γιατί άμα τη λέγανε πεπόνι, δηλαδή τι θα γινόταν. Τον μπέκ του Ολυμπιακού που τον λέγανε ψεύτη. Ναι, και τι να το κάνει δηλαδή. Άμα το λέγανε αλήθεια. Άμα το λέγανε αλήθεια, θα έπαιζε καλύτερη μπάλα δηλαδή. Ναι, αλλά. Τι είναι άλλα. Ψεύτης. Ψεύτης, ναι, και. Τι πάει άσχημα. Σύγχυσο, όπαμα. Ενώ εσύ που λέγεις κόκκινος και είσαι ψεύτης, δεν πάει άσχημα. Τι να σε πω τώρα. Πάνε στα άλλα θέματα. Κάρκα. Τι κάρκα. Τι αστείο. Έλα τώρα, ναι. Σταμάτα. Μάλιστα. Λέγε. Τον άλλο τον λένε Καρμύρη. Και εγώ θα τα άλλαζα. Δημοσθένης Καρμύρης. Κολάρα, έβαλε. Έλα να σε πω. Δημοσθένης Καρμύρης. Πολύ ωραίος δημοσιογράφος. Πάρα πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος παρουσιαστής, γνώστης του ποδοσφαίρου, ευχάριστος. Το λένε Καρμύρη. Δηλαδή άμα το λέγανε, ξέρω εγώ, Ζουμπούλη. Καραγιάννη. Καραγιάννη, ναι. Και τι θα γινόταν. Πολύ ωραίος δημοσιογράφος. Κύριε φίλε, το επίθετο. Γιατί άλλαξε το επίθετο. Το έχουμε συνηθισμένο, σημαίνει κάτι. Σημαίνει ματζίρι, σημαίνει. Να σε λένε, είχε ένα φίλο ο πατέρας μου που το λέγανε Μαλακίδη. Και το άλλαξε το επίθετο γιατί το. Αυτό ναι, εντάξει. Αυτό να το δεχτώ. Αλλά το σε λένε Παπαγεωργίου. Και έκοψε το ήδη και κράτησε το Α. Το πανταζή, πανταζή δεν το λένε. Δεν ξέρω. Λευτέρης πανταζής. Πόντιος δεν είναι. Πανταζής, μια χαρά επίθετο. Μήπως το λέγανε πανταζή. Γιατί άμα τα άλλαζε τι. Δεν το καταλαβαίνω. Κοκαράς. Τραγούδι, ακόμα και 18 χρονών παιδάκια ακούν τον Καρά. Πώς το λένε, Καράς. Τον Πάριο το βάφτισε, λέει έτσι, ο Γιώργος Κατσαρός. Ο σαξοφωνίστας. Ο Κατσαρός δηλαδή, Κατσαρό δεν το λένε. Σαξοφωνίστας φοβερός. Κατσαρός. Αυτά είναι βλακίες για μένα, αλλάξει το όνομα. Δεν το δέχομαι. Δεν είναι κακό. Εκτός αν σε λένε, ξέρω εγώ, ένα όνομα που γελάει, ας πούμε. Ήταν προσβλητικό, ας πούμε. Είναι πα στο σχολείο και σε κοροϊδεύουν. Αυτό να τα αλλάξω. Εντάξει. Χωρίς να θέλω να πικάρω το ραπ, είναι εμπαθής με τον Λουτσέσκου. Ποιος είναι δηλαδή γι' αυτόν ο καλύτερος προπονητής. Τι άλλο να κάνει ένας προπονητής, δηλαδή από το να έχει μια ομάδα χωρίς να τα κοντά στον να χωρίζει. Ναι, αυτό του λέω. Του απαντάω. Άλλο το πιο πετυχημένος, ναι, και άλλο το καλύτερος. Απαντάω εγώ για τον Κωστή. Τι, η δικηγόρος. Δεν θέλω να μιλήσεις, ρε. Λοιπόν, άλλο το να έχεις επιτυχίες και άλλο το να είσαι ο καλύτερος. Δεν του αρέσει το ποδόσφαιρο που παρουσίασε. Δεν μας παρουσίασε κάτι.
Με ένα σύστημα, μια τακτική. Κακό μια, κάτι στημένες φάσεις, κανένα δύο που έχω δει, που έμαθα και πάλι ότι δεν είναι δικές του, είναι του βοηθού. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Καλησπέρα, παιδιά. Επειδή ο προπονητής δεν είναι μόνο αυτός που εφαρμόζει συστήματα κτλ., πρέπει να παραδεχτείς ένα πράγμα. Για το Ρουμάνο. Κατάφερε να έχει τους παίκτες που κάποιοι είναι από τους πιο δύσκολους προσωπικότητες, σαν μια ομάδα διαχειρίζει και τις σχέσεις μεταξύ τους άψογα. Ναι. Μην ξεχνάμε τις αρκετές αντιδράσεις Πρίγιοβιτς, Ζαμπά και μετέπειτα Γουάρντα. Ναι. Τα διαχειρίστηκε όλα άψογα στο κομμάτι των σχέσεων. Ναι. Δεν είναι και λίγο αυτό. Ναι. Άμα έχω εγώ μια προεδράρα εκεί πέρα να πληρώνει, να έχει προσωπικότητα, να λέει λύστε τα θέματα, να πηγαίνει με το Skype και να μιλάει. Και να έχει τους γύρω-γύρω τους μάνατζερ. Τώρα χρειάζεται ο προπονητής να βάλει τάξη τώρα στον άτακτο. Ο Βασίλης ο Καράς άλλαξε όνομα. Ο Βασίλης? Ο Καράς άλλαξε όνομα. Δεν το λένε Καρά. Και Σογλίδης λέγεται. Και Σογλίδης? Ναι. Γιατί άμα το λέγανε και Σογλίδη, δηλαδή δεν θα γάμιζε. Άλλο Βασίλης Καράς, δε φίλε. Γράφει πάνω στη μαρκίζα τώρα. Ναι. Και Σογλίδη. Άλλο Βασίλης και Σογλίδης τώρα. Δηλαδή άμα πεθάνει θα λένε Βασίλης Καράς στο κηδιόκαρτο. Πού να ξέρω θα. Εντάξει. Δηλαδή άμα το λέγα και Σογλίδη θα γάβγιζε διαφορετικά. Γύφτωσε και απόψε. 18 χρονών τα παιδιά τον ακούνε. Τον Καρά. Γαβγίζει ο Καράς και τον ακούνε. Τι σχέση έχει το επίθετο. Εδώ έχετε ποδοσφαιριστή λέει, που το λένε Χασομέρι. Εντάξει, είχε πολλά ονόματα. Είχε Κάβουρα, Καρούλια, είχε χιλιάδιο. Λοιπόν, τα αλλάξαν οι άνθρωποι. Λοιπόν. Άντε βρε κομπλέξη εκεί που απάτη και αλλάζει. Καραγιοζόπουλος. Καραγιοζόπουλος. Ο Τάκης. Ναι. Το ζήσαμε και αυτό φαλάκα. Ο Καρμύρης, ο εξωτικός παπαγάλος του Γαύρου. Εξαίσιο δημοσιογράφο. Πολύ καλό. Τώρα ότι και ο Αλευρόπουλος είναι ο Λάρι Κίνγκ να πηδήξουμε από το παράθυρο. Παίρνει μου στο βόλε ή έναν καλύτερο. Εκπληκτικό το καλύτερο. Παίρνει μου στο βόλε. Εσύ που είσαι εμπαθή αποστολή με τον Ραπτόπουλο, ναι. Παίρνει μου στο βόλε έναν καλύτερο από τον Αλευρόπουλο. Από το Χάρη. Mm. Παίρνει μου έναν καλύτερο. Την Τάνια τη Δήμο, ρε. Που έχει και μπάσα φωτιά. Ρε καραφλό καρπούζι. Ναι. Παγκοζίδη λέγεται το πανταζή. Ναι. Παγκοζίδη. Ναι. Παγκοζίδης. Εγώ λέει τι να κάνω λέει που λέγω με Χάρος. Εδώ τον πιλότο. Είχε ένα πιλότο η Ολυμπιακή. Το λέγαν Χάρο. Τον πιλότο της Ολυμπιακής. Άντε μπες μέσα στο αεροπλάνο. Πες τον αυτό ο Μαλακής ή το έκανε Πεντορφανίδης. Γιατί ο Παμπούλας που έχει και γραφείο κηδιών. Δηλαδή, υπάρχει καλύτερο επίθετο από τον Παμπούλα να κάνει γραφείο κηδιών. Φίλε, να σου πω κάτι. Ακούω Παμπούλα και δεν υπάρχει. Εντάξει, είναι απίστευτο. Μερικά άλλα θέματα. Ας τα επίθετα τώρα. Κλείνω εκεί. Είχα επισημάνει πολλές φορές ότι παιδιά, μην την έχετε τη Λαμία του πεταματού. Αλλά και ο Κωστής για την κρίση την οποία κάνει για τον Όφη είναι και λίγο εμπαθής. Δηλαδή να σου πω και κάτι. Εγώ αυτό θα πω το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου. Στη Λαμία. Αυτό το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου ήταν το πώς αγωνίστηκε ο Πανατολικός στη Λιβαδιά. Και σταματάω εδώ. Δεν μ' άρεσε. Μπορεί να κάθισε. Γιατί δεν σηκώθηκε με ενδιαφέρει. Μπορεί να έχει στο τμήμα δημοσίου. Πιάστηκε δηλαδή. Πιασμένος πήγε. Πήγαν πιασμένοι. Γιατί τους κάνουν να μας. Σώθηκε ο Πανετολικός. 27 νομίζω έχει. Σωμένος δεν είναι. Δεν είναι σωμένος. Τι είναι σωμένος. Έχω βάλει εγώ τη σανίδα στο 32. Ωραία. Βρε εξασφάλισε το και μετά μοίραζε κουλούρια. Πλάκα μου κάνεις. Στη Λαμία ποιος κάνει τον προπονητή. Το προπονητή. Ναι. Ο Χάβος. Ο Δέλας. Στη Λαμία ο Δέλας είναι. Στη Λαμία ο Χάβος. Άστε να πάει στο διάλογο. Δεν το ξέρεις. Ο Χάβος κάνει τη δουλειά. Έχει και τον. Μιχαηλίδης την κάνει. Τον μοναδικό του πατέρα, τον Μιχαηλίδη. Του Μιχαηλίδης τον έχει φτιάξει το Χάβο. Ωραίο και σωστό και τον έχει βελτιώσει. Ο Μπάμπης ο Μιχαηλίδης. Ακούγεται. Τον ακούς καθόλου. Δεν τον ακούς. Τον ακούω. Λοιπόν, σε πρόσφατο, αυτός είναι σε πρόσφατο το, παιχνίδι. Το νούμερο ένα εκεί. Σε πρόσφατο παιχνίδι. Και εδώ το κρύβει και ο Χάβος. Σε πρόσφατο παιχνίδι του. Της Λαμίας μίλησε ο κ. Μιχαηλίδης. Βρε, τι με νοιάζει ποιος μίλησε. Μπορεί να στέλνει ο άλλος το βοηθό. Τη δουλειά ποιος την κάνει εκεί. Δεν κάνει και λίγα ο Χάβος. Τι κάνει ο Χάβος. Μόνο το βλέμμα του που έχει γυρίσει. Τον έχει για χάζο τον κύριο Μπάμπη. Τον κύριο Μπάμπη. Ναι. Όχι, τον έχω για έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων. Είναι σεμνός, ταπεινός. Έκρινε ότι έτσι πρέπει να κινείται. Καλά έκανε. Δεν κατάλαβα. Ναι. Να έχω μάνατζερ να μου κάνει τη δουλειά. Δεν μπορούν, δεν είναι όλοι. Να του, ο Ανδρέας Τσολακίδης, διαφήμιση. Ποιος Τσολακίδης. Έλα τον Ανδρέα, δεν θυμάσαι. Ο personal trainer. Ναι. Μόνο personal trainer. Ηθοποιός και βάλει. Μια χαρά, ωραίος άντρας είναι και το βάζει στις διαφημίσεις. Τι θα βάλουν, εσένα. Το Τσολακίδη θα βάλουν, θα βάλουν. Εμένα βάζουν στις ραδιοφωνικές. Τι να σε βάλουν. Να σε βάλουν, ρε ταψί με ρουκουμάδες. Γιατί εγώ χρειάζομαι ένα πεντακάμερο μόνο για μένα. Φίλε μου Παναγιώτη, τι σχόλιο να κάνω.
Για μένα η τιμωρία των οπαδών, ναι, η μεγαλύτερη είναι. Σου παίρνω το διαρκείας και απαγορεύεται τι, να παίρνει. Τι σε ρώτησε τώρα, γιατί δεν ξέρουμε. Λέει βαριά καμπάνω για φίλο του ΠΑΟΚ. 14 χρόνια μιλάει. Ναι, αυτό για... όμως δεν έγινε για μια χαζομάρα που έκανε. Τι έκανε δηλαδή και το ρίξανε 14 χρόνια. Αυτό πέταξε μολότοφ σε αστυνομικό. Πέταξε μολότοφ. Τι, σκοτώθηκε αστυνομικός. Όχι. Τι έπαθε αστυνομικός. Πέταξε τη μολότοφ σε αστυνομικό. Και τον βάλανε 14 χρόνια φυλακή. Χωρίς να το δολοφονήσει. Ενώ αυτοί που του δολοφονούν σε 3 χρόνια είναι έξω. Ο Κουφοντίνας είναι έξω. Τι έκανε και τον βάλανε 14 χρόνια φυλακή. Πέταξε μια μολότοφ. Με καθαρό ποινικό μνητρό. Ραπτόπουλε, ας μη σχολιάσω. Ραπτόπουλε, γιατί στο Facebook έχει βάλει το αποδιαμονή στο Κοπεχάγη. Γιατί εκεί είναι ο κομμουνιστής, μάλλον. Εκεί... Τι Κοπεχάγη. Κοπεχάγη. Εγώ έχω στείλει στην Κοπεχάγη. Ξέρει αυτό τι βάζει. Τα βάζει η κομμούνα και αυτό. Έχω φορολογικό παράδεισο, μάλλον. Ξέρω εγώ τι να σε πω. Όλοι ξέρουμε ποιο είναι το πραγματικό επώνυμο του Πάριου. Εγώ θα το δημοσιεύσω το μήνυμα στο 992, αλλά για άλλη μια φορά είσαι εμπαθής, γιατί δεν είπα αυτό. Όλοι ξέρουμε ότι όλοι οι καλλιτέχνες αλλάζουν επίθετα. Και ο Πάριος. Δεν είπα πώς λένε, ποιο είναι το πραγματικό επώνυμο. Είπα δεν το γνωρίζω. Και λέει, ρωτάς εσύ πώς το λένε, δεν θυμάμαι. Γρηγόρης Κόκκινος, το δημοσιεύω γιατί είναι καλό, αλλά δεν είναι αληθινό. Είναι στη φαντασία σου. Ραπτόπουλε Κολοτούμπα, πόσες φορές είπες στη ζωή σου απορρίπτεται λόγω ονόματος. Καλό! Καλό! Σου την είπε, ωραία! Απάντα! Απάντα! Τι να απαντώ! Απάντα! Απάντα, μωρή Λουλού! Σιγά. Πόσες φορές είπες απορρίπτεται λόγω. Κόπτεται φυσιογνωμικός. Αυτό ναι! Πόσες φορές έχει πει κόβεται φυσιογνωμικός. Να άλλαξε το ύφος σου. Ναι. Απορρίπτεται λόγω ονόματος. Πολύ ωραία επισήμανση. 501 respect. Μάλιστα. Μπράβο. Εντάξει. Μπράβο. Λοιπόν, δεν μου λες τώρα. Μάλιστα. Τέθηκε πριν από 4 μέρες ένα θεματάκι. Ναι. Από Πορτογαλία μεριά. Σιγά. Μη. Το να πάρουν το Ζαμπά και να αφήσουν τον Πορτογάλο το χαφ. Πάω σου πιάσω κορόιδο. Ρε περίμενε. Βλέπεις τον Πορτογάλο χαφ σε ένα μάτι το οποίο δεν έχει. Κοίταξε, όλοι οι μπουζουκοθαμόνες στέλνουν μήνυμα. Ποιοι είναι οι μπουζουκοθαμόνες τώρα, κάτσε να σου πω τα ονόματα. Μην τυχόν και πει στο Φερέτη. Με είπε ότι και ο Πάριος και ο. Όχι, δεν με έστειλε. Και ο Πανταρίς έχουν αλλάξει τα ονόματα. Λοιπόν. Και δεν είναι μπουζουκοθαμόνες. Όχι. Αχιλέας Σάλης, Αγαλοπίδο. Θωμάς Πάοκ, Τάσος Καρλίτων. Ιωάννης Λιάβας. Στράτος Τσίπας. Μπιλ Ματόπουλος. Α, Καρλίτο, αλλού τρως, αλλού πίνεις, αλλού πας και το δίνεις. Ο Καρλίτο με στέλνει μήνυμα. Ναι. Εδώ. Έχει εδώ. Βαρδάκης πρώτος. Να το. Τον Καρά το λένε και Σογλίδη. Ωραία. Καζάκος. Αυτός είναι κολλητός του άντρα της Πατουλίδου. Και οι δυο μαζί άμα μπουν σε αμάξι, σε δυο μέρες θες καινούργια αμορτισέρ να πούμε. Ο Καζάκος. Πασόκ. Ο Καράς είναι και Σογλίδης. Νάτος. Λοιπόν. Ωραία. Εντάξει. Πολύ ωραία. Έχουμε εδώ. Είδες τι, άμα είσαι στο άθλημα μέσα, το ξέρεις. Άρα θέματα, λέγε. Τι θες να μου πεις. Για τον Ολιβέρα και τον Ζαμπά. Σαν το Τσιμπούκι σε έχει. Ναι. Είχα συμφοιτήτρια. Ναι. Που τη λέγανε Τσιμπούκι. Δυστυχώς. Ναι, αυτή μπορεί η κοπέλα να το αλλάξει. Δηλαδή έπρεπε να αλλάξει. Έπρεπε να το αλλάξει. Δεν θα τη λέγανε τίποτα. Φίλε, εντάξει. Τώρα κάνει καριέρα, μάλλον επίθετο. Είμαστε και βρωμόπεδα και γελούσαμε. Έχει σα. Η κυρία Τσιμπούκι, παρακαλώ. Την κάνω τη εργασία σα. Κάτω εμείς όλοι! Ε, ναι, άμα η κοπέλα θα νιώθει άσχημα. Ωραία κοπέλα, δεν κατάλαβα. Α, τη γυάλισες. Ναι. Σ' άρεσε. Και να μην τη γυάλισα, δεν γίνεται να διαφορήσεις, ρε φίλε. Ναι. Και όμορφη γυναίκα. Εντάξει. Δεν πήγες εκεί να κάνεις τον καλό να πεις κόρη κοπέλα μου, τι είναι αυτά που κάνεις, εγώ θα σε προστατεύσω. Συνήθως έτσι την πέφτεις, συνήθως. Κάνεις τον καλό εσύ. Ε, είσαι καλό παιδί. Το ξέρω, Νίκα, αυτό. Είσαι ο Βαγγέλης Βουλγαρίδης του ραδιοφώνου, να πούμε. Για τον Ζαμπά ήθελες και τον Ολιβέρα και την πήγες αλλού την κουβέντα. Για Ζαμπά και Ολιβέρα. Πάνε να τους πιάσουν τον πισινό, τους παοξίδες. Δεν είναι κριτήριο. Τι δεν είναι κριτήριο. Το παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Άστε να Απόλλωνα. Στη Ριζούπολη. Άστε να Απόλλωνα. Ρωτάω. Ρώτα. Από τη στιγμή που βλέπεις ότι ο Ολιβέρα και τον γκολ το έχει. Πολύ ωραία η ενέργεια στον γκολ. Ναι. Και στο χώρο της μεσαίας γραμμής καλός ήταν. Ναι. Και μπορεί να παρουσιάσει και δουλειά. Ναι. Καλή. Ναι. Σε ένα κομμάτι που ο Πάοκ πονάει. Ναι. Πονάει πάρα πολύ. Πονάει. Λοιπόν. Όχι πονάει, είναι ανύπαρκτος. Πονάει πάρα πολύ. Α, μπράβο. Αν αυτός δείξει έργο μέχρι το τέλος χρονιάς, ναι, δεν αξίζει. Πάρ' τον, φέρ' τον άλλον και δώσ' μου και τα 8 εκατομμύρια διαφορά. Ρωτάω. Ερώτηση. Έχεις κερδίσει κατευθείαν. Ερώτηση. Καλή σκέψη σου. Ερώτηση.
Είναι ανάλογα τι τμήμα σκάουτ και έχει ομάδα. Μπορεί να βρει ένα. Δεν έχει. Πισό. Δεν έχει. Πισό. Άμα ψάξει όλο τον κόσμο να βρει έναν Ολιβέρια με 2 εκατομμύρια, θα βρει. Έναν Ολιβέρια. Έτσι που τα λε, ναι. Ρωτάω τα στατιστικά. Σαμπά, πόσου τέτοιου θα βρει με αυτό το ταλέντο, με αυτή την ταχύτητα. Α το μυαλό, το μυαλό πάνω το φτιάξει. Για τον Ζαμπά, όταν ήρθε. Ζαμπά, μυαλό, μηδέν. Ο Ζαμπά σε ταχύτητα. Σε ερασμέναν. Σε έκρηξη, σε τέχνη. Εκτέλεση. Εντάξει. Εγώ δεν τον έδινα. Ρε θυμάσαι τι έλεγε. Τι 5 εκατομμύρια και πράσινα άλογα τώρα, βέβαια. Χίλια δυο έλεγε, γιατί πάντα προτρέχει. Ρε κόκκινε. Εγώ δεν τον έκανα τώρα παιχνίδι. Ρε κόκκινε. Εσύ λες να πάρουν 12 εκατομμύρια ένα χαφ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί την πατάς, ναι. Σαν όλα τα χαϊβάνια, ναι. Που πηδούσαν από τον μπαλκόνι γιατί θα φύγει ο Πρίγιοβιτς. Βρες τον Πρίγιοβιτς. Λοιπόν, θα φύγει ο Πρίγιοβιτς και τι θα κάνουμε. Ο Πρίγιοβιτς και ο Αμάνοψ. Και ο Αλεξάνδρ The Great. Και ο Πρίγιοβιτς έτσι. Βρες τον Πρίγιοβιτς. Και πού πας παλικάρι μου και φεύγει ο Πρίγιοβιτς, ναι. Και ο ΠΑΟΚ παρουσιάζεται πολύ καλύτερο. Αυτή είναι η απάντησή σου. Αυτή είναι η απάντηση. Συγκρίνω. Δεν συγκρίνω. Και λέω ότι βλέπουμε ένα παλικάρι το οποίο εγώ δεν είχα γνώμη. Ρε κόκκινε γλυκέ μου. Δεν είχα γνώμη. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Παίκτη σαν τον Ολιβέιρα. Μπορεί να φέρει με 2 εκατομμύρια αντί για 12. Αυτή είναι η ερώτηση. Αν... 10 θα σου φέρω εγώ. Εσύ. 10. Λοιπόν. Δύσκολο. Μου. Ζαμπά θα βρει ταλέντο έτσι. Θα το φτιάξει, θα τον και τον πάρουνε. Με 8 εκατομμύρια στο ναι. Σταχάφ. Θα σου φέρω τζάμπα. Κάντο θέμα στην εκπομπή. Θα το φέρω τζάμπα. Κάνε το φέρνω θέμα στην εκπομπή. Τον φέρνω τζάμπα. Άσε ρε το. Τον φέρνω τζάμπα. Έλα, έλα. Εγώ την απάντηση την έχω έτοιμη. Άιτε. Για κάτι το οποίο λέγατε πολλά, βγάλατε γλωσσίτσα, ναι. Είπατε πολλά και γίνατε ρόμπες ξεκούμπωτες. Για ποιο πράγμα πουλάκι μου. Λάμπρου. Τι Λάμπρου. Τι σου είπα εγώ για το Λάμπρου. Πράσι, ναι. Όχι εσύ. Εσύ έλεγες για το Λάμπρου όταν τον αγόρασε ο Πάκου τον Ιακλή για 300 αργύρια που τον πούλησε ο άλλος, ότι σας έκανε δώρο για να σας σώσει. Λέω δηλαδή, ρε φίλε, συγγνώμη, αυτός δεν έχει καμία ποδοσφαιρική αξία στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Ήτανε στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, μίλησα με ανθρώπους του Παναθηναϊκού και μου λέγανε. Ποιο άνθρωπο του Παναθηναϊκού ξέρεις εγώ και εσύ. Δεν ξέρω. Κανένα. Μόνο το Μαραγκό ξέρεις. Άλλον δεν ξέρεις. Μόνο ο Μαραγκό μπορεί. Χρειάζεται καλύτερο από αυτόν. Και πες, μίλησα με τον Μαραγκό. Γιατί πρέπει να δημοσιοποιήσω το όνομα. Έχει έναν ξέρεις. Για να μην το πεις, ξέρω γιατί, γιατί πρέπει να. Μα έναν ξέρει. Γιατί, δηλαδή, με όποιον μιλάς πρέπει να λέγω το όνομά του. Μα αν μιλάς εγώ μένα... μπορεί να έχω λόγο να μην θέλω να πω το όνομα. Γιατί είσαι κουτσομπόλα. Μίλησα με έναν άνθρωπο του Παναθηναϊκού. Μίλησα με άνθρωπο του Παναθηναϊκού, λοιπόν, για να μην χαλάς την κουβέντα, για ευνόητους λόγους της και κεφάλας. Πραγματικός κεφάλας. Λοιπόν, και μου λέει ότι πρόκειται περί εξαιρετικού παίκτη, απλά είναι αντίθετος ο χαρακτήρας. Ποιος είναι αντίθετος. Ο Λάμπρου. Ο Λάμπρου είναι αντίθετος. Προφανώς το παιδί έστρωσε. Προχώρησε. Στο ΠΑΟΚ είδαν την αξία, τον αγοράσανε και βγαίνανε τα πάγια και λέγανε εμείς οι πονόψυχοι σας κάνουμε δώρο για να επιβιώσετε. Και τώρα τι θέλει ο ΠΑΟΚ για το Λάμπρου, τον έστειλε έξω, κάνει παπάδες έξω, θα ξαναγυρίσει εδώ και θα έχει και μεγάλη χρηματιστηριακή αξία. Για 300 χιλιάρικα τον πήρατε, ναι. Και αν πουληθεί μεθαύριο ο Λάμπρου, ναι. Αν έρθει και δείξει και συνεχίσει, ναι. Γερόνα το παλικάρι, θα πουληθεί για κάποια εκατομμύρια. Ναι. Θα συνεχίσεις μετά να. Γιατί θα πουληθεί, ξέρεις. Γιατί είναι εύκολο στον γκολ. Το κατάλαβες. Τα εύκολο στον νόμο να παραλείπονται. Δεν παραλείπονται. Παραλείπονται. Γι' αυτό ο Λιμιός θα μείνει απ' έξω και θα απ' έξω ο Λάμπρου. Ναι. Ρε φίλε, ναι. Η διαφορά, ναι. Του τερματοφύλακα από το center for ποια είναι. Ότι όσα και να χάσει ο center for. Τι λες. Όσα και να χάσει ο Σέντερφορντ. Δεν ισχύει αυτό. Όχι. Okay. Πια στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ο Μιτόσεβιτς ένα έχασε, ναι. Και μέχρι να πεθάνω, ναι. Λέω τι έχασες ρε, είναι δυνατόν. Ρε Σιντούσαν, τι είναι αυτό που έχασε. Δεν ξεχνιέται. Εντάξει. Το βλέπω το βράδυ στον ύπνο μου και, ναι. Και πετάγω μετά. Γιατί το ξέρεις. Λοιπόν. Γιατί. Αυτό το γκολ που έφαγε ο Καρκαμάνης. Ναι. Εντάξει. Ναι. Και φάνηκε και άλλα γκολ. Ο Μιχόπουλος δεν φάει σαν τρίκαλα κάτω θες τα πόδια. Θες απάντηση. Αυτά που έφαγε πέρσι. Ρε θες απάντηση. Πώς λεγόταν ο Γερμανός που έπαιζε με την ομάδα της Λίβερπουλ. Ρε θες απάντηση. Πες. Έφαγε ένα γκολ ο Καρκαμάνης και ο Ηρακλής ήταν πέμπτος στη βαθμολογία με τέταρτος ή έκτος. Εκεί ήταν. Πέμπτος. Πέμπτος ήταν. Δεν βγήκε ο Ρόμπι εξαιτία του γκολ. Πάρα πολύ ωραία. Ο άλλος έχασε τον γκολ που αν το έβαζε μπορούσε να πάρει πρωτάθλημα. Τι σχέση έχει το ένα γκολ που τρώει ο ένας και το γκολ που χάνει. Αυτό που χάνει. Το γκολ που χάνει. Δηλαδή είναι πρόπερση ο Βέλιος. Έχει βάλει μια γκολάρα και κάποια στιγμή το μάτς είναι 2-0
και του κάνω μια παλιά σε γελία αστεία και του φεύγει μπάλα. Και γελάει ο ίδιος. Και γελάω με τον Αποστόλη γιατί μου κοίταξε να δεις τώρα. Τι έγινε, φίλο σου τον Αποστόλη, το λες τώρα. Εγώ, ρε φίλε, το ξέρω μόνο παιδί. Ναι. Έχω δικαίωμα τον αποκαλώ με το μικρό του όνομα. Αποστόλης έγινε. Αν απαγορεύεται, πες ότι δεν. Ο Αποστόλης το έχασε, ναι. Λοιπόν, ούτε στον Ολυμπιακό πήγες όπως έλεγες. Θα πάει στον Ολυμπιακό, θα κάνει στον Ολυμπιακό. Αυτό που είπε. Δηλαδή, άμα το θέλανε, θα πήγε στον Ολυμπιακό, ε. Εσύ... Θα λέγει όχι. Και πήραν τον Χασάν, εντάξει, οκ. Δεν ξέρω τι. Άσε, ρε φίλε. Εντάξει. Εδώ πήραν τον Αβραάμ Παπαδόπουλο τώρα. Ναι. Πλάκαρε μου. Τον Αβραάμ Παπαδόπουλο τον πήρανε, θα τον ανοίξουν προποτζίδικο εκεί πέρα που ξέρω εγώ γιατί τον πήρανε. Έχει στο Πασαλιμάνι να ανοίξει ένα εκεί. Είσαι μεγάλο καραγκιόζη. Είμαι καραγκιόζη. Καλησπέρα, πάω. Συμφωνώ με το ραπ. Με το απορρίπτα λόγω ονόματο. Βόρειο. Τον Κολομπούρδα τον ξέχασε. Παιδιά έχει πολλά. Έκανε και λέω Κολομπούρδα. Έκανε. Έκανε ναι. Δηλαδή, άμα το λέγανε Κολοβέτσιο, θα έκανε καλύτερη, α πούμε. Άσε τώρα το όνομα. Το όνομα το βγάλανε οι μάνατζερ, ξεγελάνε τον κόσμο τώρα και του καλλιτέχνε για να του παίρνουν τα λεφτά. Τι δουλειά κάνει, μάνατζερ. Μάνατζερ, απαταιώνα. Αυτό έχει γεννηθεί για να μα τη λέει. Θοδωρή. Καλά σου λέει από γρήγορα. Τώρα, τα λέω ναι, καλά. Ναι, ναι. Ό,τι. Η φτέρνα του δεν πατάει η περιοχή, έλεγε. Να διαβαστεί, δεν σε βρίζω. Ναι. Ρε, δεν έχω θέμα. Το θέμα είναι ότι είσαι μπαθής γενικά. Για... Και δεν έχει να πει κάτι κακό. Είσαι θυμωμένο μυαλό. Για, του Γιαννού τη φτέρνα, έλεγε ότι δεν πατάει η περιοχή. Του Ζαμπά. Του Ζαμπά, πατάει. Δεν έχει βάλει τέσσερα. Ελά, σε πω τώρα για τον Ζαμπά. Ο Ζαμπά θα πουληθεί πολλά εκατομμύρια όταν σκοράρει κατά ρηπά από τα εξτρέμ. Ναι. Μόνο τότε. Ναι, δεν διαφωνώ. Παίζει καλά. Καταλυτικό ρόλο. Ναι, τα λεπτά, ναι. Ο τερματοφύλακας ναι. Δεν φαίνεται όσο φαίνεται ο γκολτζής. Ναι. Δεν μπορεί να αλλάξεις εσύ την πραγματικότητα να την ανατρέψεις. Έλα. Οι τερματοφύλακες έχουν άλλο ρόλο. Η σέντερφολ άλλο ρόλο. Ναι. Κωστή, σε παρακολουθώ χρόνια και φανατικά. Χθες ήσουν απογοητευτικός. Μόνο χθες. Μια ζωή είναι απογοητευτικός. Σε ποια πόλη. Η υπενιγμή περιωμένης απόδοσης της ΑΕΚ στον αγώνα με Ολυμπιακό. Είναι τουλάχιστον αστείο. Το 0-1 ο ΣΑ γλιτώνει δύο σίγουρα γκολ. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες ποδοσφαιρικές γνώσεις για να καταλάβεις ότι η πτώση ήταν καθαρά. Για ποια εκπομπή? Για τη χθεσινή. Τη βραδινή, χθες και το μεσημέρι αυτό. Το μεσημέρι. Το είπες, ναι. Ναι. Για να το καταλάβεις κόκκινα. Είμαι χαζόντρα, Χριστό, οκ. Κανείς δεν είπε ότι ο Λάμπρο δεν άξιζε. Απλά θα μπορούσε να τον πάρει ελεύθερο πάω γιατί απλήρωτο τον είχατε. Δεν μπορούσε να τον πάρει αυτό. Θα έπρεπε να πάρει μήνυμα το καλοκαίρι. Και προφανώς κάτι έκανε. Κάτι έβλεπαν στον ΠΑΟ και θέλουν να τον πάρουν. Δηλαδή, μην είσαι κολλημένος, ρε φίλε. Αγαπάς τον ΠΑΟ, οκ, okay, δεκτό, θεμητό. Το να κάνουμε κάποια λάθη και να τα παραδεχόμαστε κάποια στιγμή, δεν είναι κακό. Η Μολότοφ είναι εκρηκτική αυτοσχέδια βόμβα. Η επίθεση σε άνθρωπο με αυτό το μέσο δολοφονική επίθεση. Δηλαδή, η πρόθεση να σκοτώσει έναν άνθρωπο τι είναι? Πρέπει να πεθάνει κάποιος. Και εγώ πάω και μια τέτοια μορφώματα πρέπει να φύγουν όχι μόνο από τον ΠΑΟΚ αλλά γενικά από τον αθλητισμό. Κάνουν κακό στην ομάδα. Και λίγα χρόνια έφαγε. Οι δολοφόνοι δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία μας. Ο Ολιβέιρα είναι ενεργεία διεθνής ποδοσφαιριστής της Εθνικής Πορτογαλίας. Δεν βρίσκει εύκολα το παίκτικό και μην κάνει το μάγκα παοξή. Μην κάνει τον μάγκα παοξή. Άθλια τον κάνει, κουράζει. Εγώ δεν κάνω το μάγκα παοξή, ρε φίλε. Λέμε κάποια πράγματα στη ροή. Κάποια μπορεί να αρέσουν, κάποια μπορεί να μην αρέσουν. Εντάξει. Και εσύ, ρε Γρηγόρη, πρέπει να αλλάξει επίθετο. Όχι επίθετο, επίθετο. Σε λένε κόκκινο ή Ηρακλής και δουλεύει σε παοξίδικο ραδιόφωνο. Ντροπή μου. Επειδή σε ακούω από το ράδιο, είπα να βάλω και το ίντερνετ για να το ξανακούσω και όντω αυτό είπε, Γρηγόρη, πίστεψε μου. Δεν το είπα, ρε φίλε, το άκουσα. Λοιπόν, για να δω τι γίνεται στο διαγωνισμό. Α02 κενό θέατρο ονοματεπώνυμο στο 54-344. Άλλες τρεις προσκλήσεις για το θέατρο Βεργίνα. Διπλές. Για τρεις από εσάς. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Ήθελα να παίξει όλο, ρε. Δηλαδή δεν δικαιούμαι μια φορά να ακούσω ένα τραγούδι. Δεν δικαιούμαι δηλαδή, μια φορά ένα τραγούδι επειδή είναι μεγάλο. Κάτσε να γουστάρει ο κόσμος. Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 4. Είναι η ώρα των ακροατών. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνουν οριστική διαγραφή του δοκιμάτός σας. Αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή, οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφοί Κωνσταντινίδη στο 18133. Οι 6 γραμμές είναι κατηλημένες από ό,τι βλέπω. Μην ξεχνάτε την Εσκιάδη Βαλοδήμο στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε
Είτε Skoda, είτε Kia, είτε Hyundai, το αυτοκίνητο των ονείρων σας με εγγύηση κατώτερης τιμής. Περισσότερα στο 2310-596-596 στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου μπορείτε να κάνετε το αυτοκίνητο του ονείρου σας δικό σας, να το δείτε από κοντά, γιατί τα περισσότερα μοντέλα εξ αυτών είναι έτοιμο παράδοτα και προσφέρονται και για test drive. Άλλα δύο μηνύματα θέλω για το θέατρο, α-μη-δύο κενό, θέατρο ονοματεπώνυμο στο 54-344. Πάμε σε κόσμο. Ορίστε. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνουμε? Καλά κύριε Νεκτάριε. Καλά είστε. Δόξα τω Θεώ. Θα ήθελα... Ρε αλήτερα, μπας και το επίθετο μου είναι ο λόγος της συμπάθειας. Όχι, όχι, καμία σχέση. Απλά τυχαία μια φορά κατέβασα το application που έχετε στο κινητό μου. Ναι. Έβαλα Μετρόπολης. Και από τότε δεν το ξανά βγάλεις. Καλά να πάθεις. Δεν το έβγαλα με τίποτε. Κόλλησε άσχημα. Καλά να πάθεις. Καλά να πάθω. Πάντα τα πρώτα 5 λεπτά ο Ραπτόπουλος λείπει. Αυτός είναι κολοσβούρα. Θα ήθελα να πω κάτι. Ναι. Ας υποθέσουμε ότι ο Κώστας έχει δίκιο. Σε για τον Λουτσέσκο. Ναι. Εγώ όμως, επειδή έχω παίξει από μικρό παιδί μέχρι και πολύ μεγάλος, έχω παίξει ομαδικό άθλημα. Όσοι έχουν παίξει ομαδικό άθλημα θα με καταλάβουν. Κοπηλασία έκανα. Τι έκανες? Κοπηλασία. Πάντα ήμουνα σε οχτάκο από τετράκοπο. Δύσκολο, δύσκολο. Λοιπόν, κάτι χέρια. Αυτό που κάτι χέρια. Πω, πόδια, μέση. Χέρια. Ναι ρε, είμαι 1,92 από πεδαράδες που με φωνάζανε. Παλεύουμε. Δεν είναι φίλε. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Λουτσέσκου, ας υποθέσουμε ότι όντως είναι ένας από τους καλούς. Αυτό μόνο. Αυτό που μετράει όμως σε ένα ομαδικό άθλημα και θέλω να με καταλάβετε είναι το τι μεταδίδεις μέσα στα αποδυτήρια, το σεβασμό μεταξύ των παιδιών. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να κοντρολάρεις παίχτες οι οποίοι είναι παιδιά. Φραγκάτι όλοι, ισχυρές προσωπικότητες και το μυστικό ενός προπονητή είναι να μπορέσει όλους αυτούς τους παίχτες να τους κάνει να σέβονται την ομάδα τους, τον προπονητή τους, το τεχνικό team και μεταξύ τους. Όταν αυτό ένας προπονητής το καταφέρει, έχει επιτύχει κατά 50% από τα αποδυτήρια. Και το βασικότερο απ' όλα είναι να διαχειρίζεται την ήττα, την νίκη, τον ενθουσιασμό και όλα αυτά τα έχει δείξει ότι τα καταφέρνει με το 1000% Λουτσέσκου και τρανό παράδειγμα και το χθεσινό παιχνίδι. Να αντιπα... Ούτε είναι ασήμαντο παιχνίδι. Να αντιπαρατεθώ με κάτι το οποίο θα είναι λίγο αδόκιμο σαν μεγέθη, αλλά έχει σχέση. Δες τον Παντελίδη πριν φύγει από τον Αστέρα Τρίπολης. Οι παίκτες προσπαθούσαν, τα δίναν όλα. Δεν τον ήθελε η μπάλα και πηγαίναν και τον αγκαλιάζαν, τον σκοράρανε. Και δες και το Μουρίνιο πώς έφυγε από την Μάντσεστερ και πόσοι παίκτες μιλούσαν για αυτόν. Μπράβο. Άρα λοιπόν, επειδή ξέρω ότι πολλά παιδιά περιμένουν και όλοι καθυστερούμε, εγώ έχετε καταλάβει κατά 100% το τι θέλω να πω και αυτό που θέλω να βγάλω το καπέλο ή το σκούφο μου στο Λουτσέσκου είναι αυτό. Ότι ο άνθρωπος... Τον έβγαλε! Τον έβγαλε. Λοιπόν, άντε, καλή συνέχεια. Έβγαλε και το σκούφο. Κοίταξε, ο μεγάλος προπονητής τον μισούν οι παίκτες όταν τον έχουν και τον θαυμάζουν όταν δεν τον έχουν. Αυτά τα αγκαλιάζουν οι παίκτες τον προπονητή. Οι παίκτες, το μεγάλο προπονητή πρέπει να τον μισούν. Να τον μισούν. Ο προπονητής κάνει τους παίκτες και οι παίκτες τον προπονητή. Ρε άστα αυτά τώρα που λες στο καφενείο. Ο προπονητής, ο μεγάλος πρέπει να τον μισεί ο παίκτης όταν παίζει μπάλα και όταν σταματήσει να τον θαυμάζει. Αυτός είναι ο μεγάλος προπονητής. Τα άλλα είναι σάλια. Πάει στον κόσμο. Ναι. Ο μεγάλος δάσκαλος, ο μεγάλος καθηγητής, ο πατέρας ο αυστηρός, θα τον βρίζει όσο... Με μιλήσανε κανένα... Σταμάτα ρε να πω το κοινωνιολογικό μου, με τι να πεις ρε ζώο με ρούχα. Με να μιλήσεις. Κουραπιέ μπουγάτσα με χέρια. Άιντε κουτραδόρε, σταμάτα λίγο. Εσύ. Κούτρα. Μου είπανε, μου πω κάτι, έχει μια θέση το πανεπιστήμιο. Πρίτανη. Τι. Το πανεπιστήμιο της Κούτρας. Είσαι. Πάω βοηθός. Πρίτανη. Άσε ρε, θα βάλεις εμένα. Άσε ρε. Άντε βρε κόκκι. Λοιπόν, πείτε κάτι, λέει, πολλοί με ζητάτε να μιλήσω για το παιχνίδι της Άντερ 19 του ΠΑΟΚ παίζει με την Τότεναμ. Ποιος ασχολείται?
Δυστυχώς θα πρέπει να μην πω κουβέντα σε αυτό το σχόλιο. Δεν ασχολείται. Δεν μπορώ να, να πω κουβέντα στο σχόλιο. Ούτε 500 άτομα δεν θα έχει. Και δυστυχώς. Το δεν θέμα. Δεν πουλάει, γεια! Επόμενη. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα, καλημέρα. Έλα, φίλε, ναι. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Καλά. Δύο ερωτήσεις, παιδάκια. Ναι. Πρώτη ερώτηση στον κύριο Ραπτόπουλο. Κύριε Ραπτόπουλο, τι άλλαξε και ο ΠΑΟΚ παίζει μπάλα ξαφνικά, αρέσει. Τι άλλαξε? Επειδή δεν έπαιζε μπάλα, τουλάχιστον δεν έπαιζε αυτό. Νομίζω ότι την εκπομπή δεν την ακούς από την αρχή. Την ακούω, κύριε Ραπτόπουλε. Την εγώ ακούω, το ανέλησα, να το ξαναπώ πάλι. Κάθε μέρα την ακούω, κύριε Ραπτόπουλε. Άλλο λέω, σήμερα. Ρωτάω, γιατί όταν σας έλεγα για τον Μπρίγιοβιτς, ναι. μου τον εκφιάζατε τον Μπρίγιοβιτς. Γιατί ο Μπρίγιοβιτς λίγα πρόσφερε στον ΠΑΟΚ. Δεν πρόσφερε λίγα για το μέγεθος του ΠΑΟΚ που ήταν ξεκινώντας το πρωτάθλημα. Δεν έκανε λίγα. Όταν λέγαμε εμείς όμως ότι πονάνε τα μάτια μας με τις γιόμες, με έναν περιπατητή εκεί της περιοχής, δεν ήταν, μπορούσε να είναι ο ΠΑΟΚ αυτός από την αρχή. Περίμενε, περίμενε. Γιατί κατά βάθος. Α, τον ωραία μιλάει, ωραία μιλάει. Συμφωνούμε. Συνέχισε, φίλε. Έλατε, Ραπτόπουλε, το έχει πιάσει του ραδιοφώνου, ρε φίλε. Ο διπλανός σου κάνει από τότε που γεννήθηκε ραδιόφωνο και δεν το έχει πιάσει. Όταν αρχίζει να δίνει γκάζια κάποιος, άστο να ρε φίλε. Άστο να δώσει. Όλη μέρα μιλά στο ωραία ραδιόφωνο. Ωραία το λέει. Έλα, μου το χάλασε, άντε και. Για καλά. Ξέρω ραδιόφωνο. Αν δεν ξέρει ραδιόφωνο. Πάμε, επόμενο στο είπε προχωρήσει. Τώρα με πρόσβαλε. Δεν σε πρόσβαλε. Ειλικρινά έχω κινήσει από ντροπή, ρε φίλε. Κοίταξε, να μάθει να ακού που μπορεί να κάνει λάθο. Και να το βελτιώσει. Το λέω, άρα συμφωνούμε. Αυτό είπε. Μια κουβέντα είπε. Βρε φουλάριο, αλλά πάει ωραία. Και λέω, άρα συμφωνούμε. Είναι ωραίος ακροατής. Ρε τον βγάζω φάτσα κάρτα με καινή αιστεία και μου λέει και μου το γυρνάει. Είναι επαθής. Σαν και εσένα. Μη βλέπεις τον διπλανό σου και τον ακροατή ανταγωνιστικά. Μόνο τότε θα προχωρήσεις. Εγώ. Ναι, εσύ. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Έλα, φίλε. Εξιδίων κρίνεις τα άλλο. Βράστα τα καθημερινά τα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς το να. Τι κάνουμε. Καλά, κύριε. Καλώς σας βρήκα. Μπράβο. Κοίτα, σήμερα είναι Τρίτη, έτσι. Ναι. Δεν βγαίνω να πούμε Παρασκευή. Ναι. Έτσι. Ναι. Βγαίνω Τρίτη και λέω. Ναι. Πάρε χαρτί και μολύβι και γράφε. Πετράκι σημειωτή. Σημείωσε σε παρακαλώ αυτή τη βδομάδα πόσοι αργιανοί θα βγούνε. Ωραία. Κάτω από τριάρα. Ναι. Δεν θα σας ξαναπάρω τηλέφωνο ποτέ. Ναι. Κάτω από τρία άμα δεν ρίξουμε τον Άρη. Ναι. Όχι επειδή ρίξαμε πέντε τώρα τον Απόλλωνα, εντάξει, δεν έφυγε να γίνει. Είναι στα πάνω. Έτσι σας είχα πει, ναι. Έτσι σας είχα πει και με τον Πεσό και με τον Ολυμπιακό. Αλήθεια λες. Αλήθεια λέω. Λοιπόν, και κάτι άλλο κόκκινε, να σου πω και αυτό ρε παιδί μου και να κλείσω. Άμα δεν ασχοληθεί. Ξέρεις γιατί σταματήσαμε στο πέντε ρε φίλε. Γιατί. Γιατί ήταν ένας. Μια αγριά ήταν εκεί πέρα στο τέρμα ρε φίλε. Αλλιώς θα βάζανε και 6 και 7 να πούμε. Εσένα κάποια σαταλούν σε γαργάλεψε τα νιάτα σου, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποια σαταλούν ρε φίλε, με τίποτα. Σε γαργάλεψε κάποια σαταλούγρια, γεια σου. Με τίποτα. Λοιπόν, η πρώτη φορά που αυτό συνήθως είναι εμπαθής, αλλά εντάξει είναι καλούτσικο αυτό που λέει. Αν ο κόκκινος στα φαγητό θα λεγόταν Σαρδάν Μπαϊλντή. Καλό είναι. Καλό είναι. Όταν κάτι είναι καλό, τι να πω εγώ, δεν καλό. Ναι. Ναι. Αλλά το σαρδαμάκι ήταν πρώτο. Λέγε. Καλό στο τετράπαλο. Να θα σας θυμίσω πρώτα κάτι και μετά να πω δύο πράγματα στους φίλους μου στους παοξίδες. Ναι. Ουδέποτε ο Ραπτόπουλος χαρακτήρισε το παιχνίδι Ολυμπιακού ΑΕΚ φιλικό. Αυτό που έκανε ο Ραπτόπουλος είναι να μεταφέρει δημόσια στο Μετρόπολης 95,5 ένα εύλογο ερώτημα το οποίο είναι μέσα στο μυαλό των υγιών και των αεξίδων. Δηλαδή, γιατί δεν μπήκε η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί όχι με δεν έβγαλε τον Άλεφ και έβαλε τον Γαλανόπουλο το καλύτερο παίκτη του και γιατί δεν φοράξε την ομάδα. Αυτό έκανε ο Ραπτόπουλος. Μετέφερε δημόσια το δικό μας εύλογο ερώτημα που υπάρχει στο μυαλό μας. Έτσι, δεν είπε ποτέ ότι είναι φιλικό. Και έκανα ερώτηση. Και έκανα ερώτηση και ψηφίστηκε στη Μαρμίτα. 50-50. Εγώ προκαλώ ότι παρέλαξε να μου εξηγήσει το λόγο που η ομάδα μου έπαθε αυτή την καθίζηση η οποία δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι αγωνιστική. Και το πίνουμε εδώ. Όσο για αυτός παοξίδες, θα σου πω δύο πραγματάκια. Παραδεχτήκαμε όλη την αγωνιστική ανωτερότητα του ΠΑΟΚ. Το πρωτάθλημα εάν το πάρετε είναι πεντακάθαρο, είναι εξάθερο, δεν υπάρχουν σκιές. Αλλά ηρεμήστε λιγάκι. Την μπάλα λίγο κάτω, μην τη σηκώνετε πολύ ψηλά. Γιατί δεν είστε και οι καλύτεροι κεφαλοσφαιριστές. Ηρεμήστε να το πάρετε,
να το διασφαλίσετε μαθηματικά και μετά να μας κάνετε όση καζούρα θέλετε. Όσο για το Μελισανίδη, τον οποίο κατηγορείται ασύστολα, θα τον κρίνω εκεί που πρέπει. Μου κάνει γυποβάρα, είναι τεράστιος παράγος, αλλά έχω απαιτήσεις. Θέλω παιχταράδες στην ομάδα μου. Θέλω να πετάει, να κεντάει. Θα κάνω την κριτική μου πάνω στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό. Το ξέρουμε ότι είναι τεράστιος και εκτός γηπέδων και το τι μπορεί να κάνει και το τι έκανε γήπεδο, το τι πήρε την ομάδα στα τάρταρα, συνεννοημένος με την ορίζινα, ζαμπέ. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ εγώ να μην κρίνω όμως. Μπορεί να κρίνει με κίτρινα μάτια κάποιος που γράφησε μια φιλόδα κίτρινη, μιλάς με λόγια που λέει για την ΑΕΚ, ζει από την ΑΕΚ. Εγώ που δεν ζω από την ΑΕΚ, θα τον κρίνω για το αγωνιστικό κομμάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ΑΕΚ σήμερα δεν είναι μεγάλη ομάδα, είναι ιστορική ομάδα. Μεγάλη ομάδα ήταν η ομάδα του Μπάρνου, ακόμα και του Νικολαίδη, που τη δικούσαν παιδιά από καλές οικογένειες, είχαν ξοδέψει λεφτά. Η σημερινή ΑΕΚ δυστυχώς είναι μια μεγάλη απάτη, δεν είναι μια μεγάλη ομάδα. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή είναι από κακή οικογένεια ο κ. Μελισανίδης. Επόμενος. Ναι, καλησπέρα. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Άκου ένα τραγούδι που έγραψε τον Γρηγόρη, να το πω. Να πεις ότι γουστάρεις. Ωραία. Ο Γρηγόρης ο Κόκκινος λέει, το τίτλος ο Φαντάρος. Ναι. Ίσως αυτά τα γράμματα να είναι κακογραμμένα, όμως εγώ τα έγραψα με μάτια δακρυσμένα. Αν έρθεις μέσα στο θάλαμο με τα πολλά κρεβάτια, στο τελευταίο θα με βρεις με την καρδιά κομμάτια. Το Φανταράκι στο στρατό να μην το λησμονάτε. Με δώρα και με γράμματα να το παρηγοράτε. Ο Γρηγόρης ο Κόκκινος μαγείρευε φασολάδες, παστίτσια, πίτσες και ο κρατέν και ωραίους μουσακάδες. Και επειδή την κυρίστευε και δεν έτρωγε κρέας, στην εκκλησιά την Κυριακή γινόταν ιερέας. Θα πω κάτι για τους παοξίδες τώρα, που μας είπε ο κύριος Αεξής. Εμείς χαμηλά έχουμε την μπάλα, φίλε. Δεν μας σαν και εσάς που πέρσι μας το κλέψατε. Θα το πάρουμε άξια και δίκαια. Και για μένα ο ΠΑΟΚ έχει πάρει 4 πρωταθλήματα, το περσινό και το φετινό. Καλή συνέχεια και καλή ακρόαση σε όλους. Ένα και ένα 4. Μ' αρέσεις. Αυτός τώρα είναι λογικός ή δεν είναι λογικός άνθρωπος? Από τρελό και από μικρό μα δεν είναι συναντή. Βγαίνουν όλοι οι λογικοί μιλώντας τρελά και ο τρελός βγαίνει και μιλάει με τη γλώσσα της λογικής. Και ο Κάζης τώρα που με ακούει λέει: τι πτυχίο να ασκήσω τώρα, πού να πάω? Μας το παίζει και ειδικός. Ναι, είναι και ειδικός. Πάμε μπροστά. Αριστείδη, παρετήσου. Πάμε. Σε γενές. Βλέπεις. Συγγνώμη κύριε Γνωστικέ, μισό λεπτό. Ο κύριος Τσεγενές Βασίλης είναι ο νικητής για το μισθό της χρονιάς. Έχει 30 λεπτά από τώρα να επικοινωνήσει με το 2310 και τα 390, να πει την κυρία Γουλιώνη μόνο ότι είναι ο νικητής του διαγωνισμού για να έχει προτεραιότητα. Είναι η μαρερά που έχει τέτοια γνώμη για την Κρήτη, γιατί σε αγαπάμε. Λέω Μιχάλης Χαλκιαδάκης. Μιχάλη, μα έχω εμπειρίες πολύ δυσάρεστες. Πάμε παρακάτω. Απλά πονάει. Η τσέπη μου. Όχι, έχω κάτι άλλο θα έλεγα που δεν λέγεται. Πάμε. Γεια σας. Γεια σου φίλε. Έλα, για καλά. Έλα Γρηγόρη, ο Χρήστος είμαι, Μηχανιώνα. Έλα Χρήστο. Εσύ αυτό που λέγατε για το Λάμπρου. Μην κάνετε τέτοιες συγκρίσεις ρε παιδιά. Ο ένας αξίζει ένα 100 στο χρηματιστήριο, στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Ο άλλος είναι στα 4 και ο ένας παίζει στη Φορτούνα τους... Φορτούνα Σιτάρτ. Πώς λέγεται. Ναι. Χρήστο. Ναι, μπορώ. Ναι, ναι. Οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ με τους οποίους μιλάμε και με όλα τα παιδιά εδώ και υιοθετώ τις απόψεις τους γιατί δεν γράφουν μπουρδες. Ναι, πες μου. Τη δικιά σου θέλω, άσε τους ρεπόρτερ. Μα εγώ δεν τα έχω καλά με τους ρεπόρτερ. Εγώ δεν το είδα το παιδί εγώ στην προετοιμασία. Μπράβο. Εμένα μου είπαν ότι έκανε παπάδες. Ναι, αλλά σε μια ομάδα υποδιέστερη. Στον ΠΑΟΚ στην προετοιμασία έκανε παπάδες. Στον ΠΑΟΚ στην προετοιμασία. Εντάξει, ρε Γρηγόρη, άμα και βλέπω το δίνουν δανεικό. Να κάνω σύγκριση τώρα με τον Λέο Ζαμπά, με τον Λάμπρου. Δεν και είπα. Αυτό είπε, και αυτό που είπε προηγουμένως ο Κωστής. Εσύ Κωστή, τι, κρατήσουμε τον Ολιβέιρα, να δώσουμε τον Ζαμπά. Ο ένας είναι στα 7 εκατομμύρια, ο άλλος είναι στα 4. Με το χρηματιστήριο δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και είναι 20 χρονών ο ένας, 27, 28 άλλος. Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις. Να σε καλά. Μεγάλη κουβέντα γιατί την ανοίξατε, όχι την ανοίγω εγώ. Ναι, κοίταξε, δεν την ανοίξαμε. Τέθηκε από την Πόρτο, δεν το κάναμε εμείς. Ναι, εντάξει, από την Πόρτο μπορεί να πάρει ένα μεγαλοπρεπές όχι, όπως ξέρει ο Ιβάν να τα λέει. Κοίταξε, αν ήταν κάτι το οποίο ήταν από κύμα της φαντασίας μας, θα όχι, έλεγα... Δεν λέω ρε παιδιά ότι το αυτό, ήταν, εντάξει, αυτό είναι κάτι υπαρκτό. Εντάξει, εγώ σε ξέρω, είναι δυνατόν να τα βγάζεις στο κεφάλι σου. Απλά λέω ότι δεν αξίζει τον κόπο να μπαίνουμε σε τέτοια διαδικασία, να κρατήσω τον Ολιβέιρα, ο οποίος τι έπαιξε.
δύο παιχνίδια και πού τον είδαμε. Θα κρυθεί, είπα θα μέχρι το τέλος χρονιάς. Επειδή εγώ έχουμε. Επειδή δεν. Μισό λεπτό. Αλλά θέλω να τον δω πώς θα γίνει. Το θέμα δεν είναι καλός παίκτης. Το θέμα είναι αν είναι τόσο χρήσιμος και αν είναι αναντικατάστατος. Για ποιο να μιλάμε, ρε παιδιά τώρα. Και για τον Ζαμπά και για τον Ολιβέιρα. Ο Ζαμπά μπορεί να πάρει 30 εκατομμύρια ναι. Και ο Ολιβέιρα θα έχει πτώσει. Ο Ολιβέιρα θα έχει πτώσει στα. Πώς θα πάρει ο Πάοκ 30 εκατομμύρια. Να το δώσει, να δώσει το Ζαμπά. Ο Ζαμπά, ρε φίλε, που θέλει το καλοκαίρι. Γιατί αυτή εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι κουτουλούφι. Η Θεσσαλονίκη εδώ είμαστε κουτουλούφι. Α, έβαλε και το είμαστε. Ναι, είμαστε κουτουλούφι. Έβαλε. Του ενός η αξία ανεβαίνει την ανηφόρα του χρηματιστηρίου. Και είναι μωρό, είναι μωρό η ποδοσφαιρικά. Ναι, παίζει μπροστά γραμμή, ο άλλος είναι χαφ και μόνο πέσιμο θα έχει. Έφυγε από την Πόρτο να πάει στον ΠΑΟΚ. Ρε, έφυγε από την Πόρτο να πάει στον ΠΑΟΚ. Άρα είναι πτώση στην καριέρα του. Ήρθε στην Ελλάδα να παίξει. Οκ. Να είσαι καλά. Ήρθε ο άνθρωπος, εγώ δεν λέω ότι είναι καλός παίκτης είναι. Ήρθε στην Ελλάδα να παίξει. Αυτός που δεν πατούσε περιοχή. Που η φτέρνα ότι ήταν προβληματική. Για ποιο μιλάω τώρα. Για ποιο μιλάω. Για τον Βραζιλιάνο. Έτσι έλεγες. Όχι για τον Βραζιλιάνο. Για τον Ολιβέιρα μιλάω κόκκινε. Ας την μπάλα. Θα τον κρίνουμε τον Ολιβέιρα. Βράς την μπάλα σ' άλλους τώρα. Ναι, ναι. Έξυπνε. Ο κύριος Βασίλης Τσεγγενές. Τόπες. Πήρε με τη μία. Τόπες. Βασίλη καλησπέρα. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια. 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 Ύψιλον δεν υπάρχει μέσα. Υπάρχει νη, υπάρχει ναι, 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 γάμα, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άκουγες ή σε ενημερώσανε. Άκουγα, σας ακούω κάθε μέρα. Μάλιστα. Δηλαδή είναι η αγαπημένη σου εκπομπή. Είναι, ναι. Πες κι άλλα, πες κι άλλα. είστε καλό δίδυμο, εντάξει. Τι ομάδα είσαι. Πάω κάρα φυσικά. Λοιπόν, πιστεύεις ότι ο Πάοκ θα το πάρει αείπτος. Έχει πολλές πιθανότητες, άμα... Περάστε από τον Παναθηναϊκό, πιστεύω ότι ναι, θα το πάρει. Δηλαδή, αν δεν το πάρει αείπτος, θα σε χαλάσει. Ναι. Όχι. Μάλιστα. Λοιπόν. Ας πάρει τον Ντάμπι και όλα καλά. Σήμερα ήταν η τυχερή σου μέρα και την άλλη Δευτέρα μπορεί να είναι η πολύ τυχερή σου χρονιά. Μακάρι. Συγχαρητήρια και πάλι. Με ύψιλο αυτή τη φορά. Είδες το πώς το προσέχει. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τι ευχαριστεί, δεν το κέρδισες ακόμα. Εντάξει. Και μόνο που μπήκε εκεί μέσα. Μπήκε εκεί μέσα. Εντάξει. Και τα σπερματοζωάρια πηγαίνουν χιλιάδες, ένα μπαίνει μέσα εκεί και γίνεται παιδί. Ωραία, ηλίθεια. Τι ηλίθεια. Άκου να δεις. Τι. Καταλόγη, πώς εκφράζεις. Όταν ένα συγγενικό μου πρόσωπο ναι. Έδωσε εξετάσεις σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία. Μάλιστα. Ίσως τη μεγαλύτερη στον κόσμο. Ναι. Λοιπόν, γίνανε χιλιάδες αιτήσεις. Πολύ ωραία. Ήταν στους 100. Ωραία. Οι οποίοι θα δίναν συνεντεύξεις. Ωραία. Λοιπόν, οι 100. Ναι. Είναι ικανή, παύλα τυχερή. Ωραία. Αυτό εννοώ. Πώς είναι τυχερή, αφού ο ένας πήρε τη δουλειά. Ρε φίλε, οι 100 που πήγαν να δώσουν συνέντευξη ναι. Είναι ικανή, παύλα τυχερή. Ναι, και είναι άτυχη που πήγε ένας τυχερός. Οι 99 θα είναι άτυχοι. Πάνε στον κόσμο. Ναι, γιατί λες ότι έφτασα μέχρι εκεί και δεν το πήρα. Βέβαια. Okay. Υπό αυτή την έννοια, ναι. Σαν το σπερματοζωάριο. Χιλιάδες είναι ένα μπαίνει εκεί. Ρε, μου θυμίζει εκείνη την ταινία, ρε. Που είναι οι άλλοι ντυμένοι σπερματοζωάρια και είναι και ένας μαύρος κλέβο. Τι δουλειά έχω εδώ μέσα. Στο άκρο τρελό και απόρριτο. Γιατί παίζει για τα πνευμόνια. Τα πνευμόνια να κοιτάξεις. Θα φύγω μια μέρα και θα ησυχάσεις. Αν δεν θα φύγεις εύκολα. Θα ησυχάσεις. Δεν θα φύγεις εύκολα. Ενώ από άνοια, άμα φύγεις, μια χαρά θα φύγεις. Το πνευμόνι είναι δύσκολο. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι σε νοιάζει με αυτό. Με νοιάζει τι φύγω. Ανάγκη. Πώς τι, χάρηκα. Ανάγκη. Από μένα έχεις ανάγκη. Βέβαια. Εσύ έχεις ανάγκη από μένα. Τι δίδυμο είμαστε. Πάμε στον κόσμο. Εμείς δεν είμαστε δίδυμο. Έλα, έλα. Είμαστε τρίδυμο. Έλα, βρε χοντρό. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Όχι, 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 όχι. Έχω θέμα με τις φωνητικές, παιδιά, με συγχωρείτε. Α, γιατί μπήκες και τρομάξαμε. Πολύποδες. Είναι φαρυγίτιδα. Πολύποδες. Είναι πολλά αυτό. Και με το κάπνισμα, καλά σου λέει ο φαλακρός. Το λαρίγκι, ρε. Καλά σου λέει ο άνθρωπος. Σταμάτα το, φίλε. Άστο, παιδιά. Σταμάτα το. Περίμενε, έπαθε ζημιά. Δεν έπαθε, δεν το έκοψε το λαρίγκι. Έπαθε ζημιά, τι να πάθω, ρε κόκκινε. Το κόψες. Αφού το έπαθε τη ζημιά το κόψες. Και άσχημα πάνε και είναι λίγο άσχημο, δε, ας μην λέμε για αυτά. Τη γλίτωσε, έλα, σταμάτα. Σου μιλάει. Εντάξει. Αυτό το πράγμα, να με συγχωρείς τώρα, μου το έλεγε ο αείμνηστος ο Δημητράκης ο τραγουδιστής, ο Μπουζουξής. Τι σου λέει. Κοίτα. Με έλεγε είναι λίγο μαζί, άμα πίνεις, αν καπνίζεις, αν τραγουδάς, δεν έχεις σωτηριακό κοινέ. Είναι δύσκολα. Και εσύ που έχεις και εκπομπή λόγου, παλικάρι μου, σου δίνω συμβουλή, άστο. Τι εντάξει. Δεν έχεις άδικο. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ ο Αριανός είμαι.
Μ' ακούτε? Ναι. Πικραμένος, ε? Όχι τόσο, αλλά με στεναχώριζε πολύ ο Μπάζα. Δηλαδή, αυτό το βλαχαδερό από το Ελμπασάν, τι πήγε και έκανε, ρε Κωστή, να πούμε. Κοίταξε, εσύ τώρα θα σου πω ένα κοινωνιολογικό θέμα. Το έκανε. Ήταν να του δώσουν πρόστιμο. Την πέσανε κάποιοι οπαδοί του Άρη στον Καρυπίδη και του λένε όχι, είναι δικός μας, Αλβανός. Κάποιοι Αλβανοί του Άρη. Και δεν πήρε πρόστιμο. Κατάλαβες τι γίνεται. Είναι τα σωματεία. Άκου να σου πω, επειδή... Τα σωματεία έχουν ιδιαιτερότητες. Οι κουβέντες που έχουμε κάνει με πολλούς παλεμάχους ποδοσφαιριστές, ειδικά για το ποδόσφαιρο του τότε, με έχουν οδηγήσει εμένα τουλάχιστον στο εξής συμπέρασμα. Τότε τουλάχιστον υπήρχε τρομερή αλληλεγγύη. Δηλαδή, αν έβλεπες ότι κάποιον πήγε να του κόψει την μπάλα ένας αντίπαλος, μετά τον περιμένα να του δώσει τα πόδια στο χέρι. Κοίτα, θα έπρεπε να τιμωρηθεί. Θα έπρεπε να τιμωρηθεί. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν Πανιώνιος, θα του τραβούσα μία μήνυση. Δεν πας έτσι, ρε. Δεν πας έτσι. Τι είναι αυτά. Πού παίζει, ρε. Είναι δυνατόν. Και πάμε και έχουμε τέρμπι και μου μπαίνει έτσι. Ερασιτεχνικά πράγματα, ρε παιδιά τώρα. Ερασιτεχνικά πράγματα. Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε. Ευτυχώς το παλικάρι του άλλου δεν έπαθε ζημιά. Αυτό έχει σημασία. Ναι, γιατί το πόδι του δεν πατούσε κάτω. Αν πατούσε, θα το έκοβε πραγματικά. Λοιπόν, άλλοι δύο θέλουν να στείλουν μήνυμα στο α02 κενό θέατρο ονοματεπώνυμο στο 54344, είτε κυρίες είτε κύριοι, για να πάνε την Πέμπτη στο θέατρο Βαγίνα στο Ρίτσι Καζίνο. Το λένε χθες τον Αλέφαντο. Ξέρεις, λέει, ποιοι έχουν γενέθλια με τη μέρα, ίδια μέρα με τον Αυτόπουλο. Λέω, Τζόρνταν. Στο πήγε πίσω, το Τζόρνταν. Ναι. Ο Λουτσέσκου, μπράβο, μπράβο. Και ο Δούρος. Αυτός ο καταραμένος με κατέστρωση. Ο Δούρος έχει την ίδια μέρα. 17 Δευτέρου τον έφαγε. Δηλαδή ένας με αγαπάει και ένας με κατέστρεψε. Καλά, τον πάρω κάτω τηλέφωνο να το πω πως τον αγαπάς. Διάλειμμα. Τώρα είναι σαν να έχω μπροστά μου το φίλο μου τον Πατρινό, ο οποίος παίρνει από την Πάτρα και κουνάει το κεφάλι του, χτυπιέται ρε παιδί μου, δώσε, δώσε, δώσε. Λοιπόν, θα ροκάρουμε μέχρι και τις 4 με εσάς όμως, με τις δικές σας φωνές, με τις δικές σας απόψεις για όλα αυτά τα οποία συζητάμε εδώ πέρα, πολιτισμένα και μη, παρέα με την Εσκιά της Παροδήμος, βλέπω το καρόκ τώρα, το αυτοκίνητο της χρονιάς. Ποιο? Το Skoda Karoq, το αυτοκίνητο της χρονιάς. Αυτό το φορτηγό. Είναι SUV. Τι είναι? SUV. Δεν μ' αρέσει. Το οποίο είναι καταπληκτικό. Καλά φάμπια έχει. Και αυτό και τα Kia και τα Hyundai. Α, μπορείτε να τα βρείτε με εγγύηση κατώτατης κατώτερης τιμής. Το καινούργιο είναι. Ναι ρε. Είναι το αυτοκίνητο της χρονιάς. Πώς λέγεται? Karoq. Karoq. Ναι, είναι καταπληκτικό. Είναι τώρα καινούργιο αυτό. Δεν είναι. Απίστευτο. Μεγάλο είναι, ρε. Το οδήγησα. Εσύ. Ναι, το φυσικά, αφού το έχει γιατί δες μέσα πως είναι. Ρε φίλε, δεν υπάρχει. Και αυτό είναι για ταξίδι ρε Γρηγόρη, δεν για την πόλη. Δεν διαφωνώ, επειδή, άκου να δεις, επειδή οι τάσεις πλέον πάνε για αυτού του είδους τα αυτοκίνητα. Τάσεις. Οι τάσεις ρε παιδί μου. Εκεί είναι τα παλιά, είχαν βγει τα πολυμορφικά, τώρα έχουν βγει τα crossover και τα SUV. Ναι. Παίρνουν όλοι τέτοια. Ναι. Λοιπόν. Βλέπεις τώρα ότι υπάρχει ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι καταπληκτικό. Έχει βγει το αυτοκίνητο της χρονιάς. Ναι. Και δεν χρειάζεται σαν κάποιο άλλο το οποίο κάνει τα τριπλάσια λεφτά να δώσει τόσο. Και... μπορεί να το κάνεις, είναι πιο εφικτό το όνειρο. Πόσο κάνει τώρα? Αυτό? Ναι. 20.000. Που αποκλείεται. Κι όμως. Και πόσα λόγατα έχει. Λοιπόν, θα το χτυπήσω, θα δω και θα σου πω λεπτομέρειες. Το οδήγησες και δεν ξέρεις πόσα λόγατα έχει. Δεν θυμάμαι. Τι κάνεις, το πρώτο πράγμα που. Δεν είναι το αυτοκίνητο που έχω. Δεν ρώτησε πόσα λόγατα έχει. Τα πάντα εκεί έχω οδηγήσει ότι υπάρχει. Παίρνει ένα μάξι, δεν ξέρει πόσα λόγατα έχει. Αυτό είναι το πρώτο που ρωτάς. Πόσα κιλά είναι. Εγώ ρωτάω άλλα πράγματα. Κοιτάω δηλαδή τι τελική έχει. Τι να την κάνει τελική, ρε. Τι χώρους έχει. Χώρους, κοιμάσαι. Όχι. Δηλαδή λέω πέντε άτομα σαν και εμένα χωράμε μέσα. Πέντε άτομα. Σαν και εμένα. Εσύ θες τα λίγα πέντε άτομα να σε χωρέσουν.
SUV θέλεις. Έλα, πάνε στα θέματα. Άντε. Μια μέρα ξέρεις τι έκανε ο εγκληματίας. Τι έκανες. Είχαμε ραντεβού με τον Γιακουμίδη. Ναι, ω. Και πήγα τον πάρω με τη Σιλισέντο και μου λέει άσε, παίρνουμε το δικό μου. Πού αχωρέστε. Πάμε να πάρουμε το δικό μου. Πήγα τον πάρω με τη Σιλισέντο. Τι έγινε, είναι στην Καλαμαριά ο Γιακουμίδης. Όχι, από ό,τι ξέρω. Τα τσακώθηκε με τον Καλατζίδη, τι έγινε. Μην με ρωτάς για πράγματα που δεν ξέρω. Πάντως δεν είναι. Γιατί δεν είναι. Ωραία τον. Εσύ ώρα τον, εσύ πήγες προχθές, εγώ καιρό να πάω. Δεν πήγα προχθές. Πάμε στον κόσμο. Α, πάμε στον κόσμο. Έλα φίλε. Καλησπέρα παιδιά. Καλώς τον. Μια παρατήρηση θέλω να κάνω. Ναι. Καλοπροαίρετη. Είμαι από τις 3 και 4 στη γραμμή, είμαι 25 λεπτά στην αναμονή, έχω ακούσει διαφημίσεις. Τέλος πάντων σήμερα λίγο πλατιάζεται παραπάνω. Εντάξει, κόκκινος αλιάξει. Το λίγο παραπάνω μιλάει. Να πω λίγο 2-3 πράγματα, αν έχω το χρόνο έτσι 2-3 λεπτά. Και έχω ξεχάσει κιόλας σε αρκετά που ήθελα να πω. Ραπτόπουλ είπες πριν μια φιλοσοφική ασάφεια, ότι ο προπονητής πρέπει να έχει μίσος, οι παίχτες μάλλον πρέπει να έχουν μίσος κόντρα στον προπονητή. Ναι, άμα ο μαθητής λέει τι καλός που είναι ο δάσκαλος, μάπα είναι ο δάσκαλος. Άμα αυτό την ώρα... Αυτό προϋπήρχε στα χρόνια του πατέρα σου Ραπτόπουλ. Ναι. Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο όταν ο προπονητής δεν τα έχει καλά με τους παίχτες, ξέρεις πολύ καλά τι γίνεται. Μ' αρέσεις, προχώρα! Τι μου λες. Όπως η Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Όσον αφορά και τον deal του Ζαμπά με τον Ολιβέιρα, εγώ θα πω μια πρόταση θα κάνω. Γιατί πολλοί ακούνε από την ΠΑΕ του ΠΑΟΚ διάφορα ραδιόφωνα. Έτσι, ένα από αυτά είναι και το Μετρόπολη. Ο Λέο Ζαμπά είναι ένας ποδοσφαιριστής 21 χρονών, εξελίξιμος από τη Βραζιλία, έχει ταλέντο, έχει ταχύτητα, είναι ένας ωραίος ποδοσφαιριστής, εξελίξιμος, το μυαλό του μπορεί να μπει άνετα σε ένα καλούπι και να το ξαναδημιουργήσεις όπως θέλεις εσύ να το πλάσεις, αλλά υπάρχει μια ρήτρα 20 εκατομμυρίων. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να το δώσει 20 εκατομμύρια και να κάνει αυτό το 50-50 με την Πόρτο και να δώσει 6-7 εκατομμύρια για τον Ολιβέιρα που στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει άλλον χαφ καλύτερο από αυτόν. Μια μικρή παρένθεση μπορώ. Παρακαλώ. Αυτή που είναι 100 χρόνια μπροστά από εμάς τα deal, θα κάνεις deal με την Πόρτο 50-50 για τη μεταπόληση του Ζαμπά, πιστεύεις μπορεί να πετύχεις κάτι τέτοιο. Το είχαν πει πριν ενδιαφερθούν για τον Ζαμπά, έτσι. Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ. Δηλαδή, ναι. Να πάρεις ένα 20% πώς είχες πάρει για τον άλλο τον παικταρά που πήγε στην Arsenal και έπαιρνες και έπαιρνες και έπαιρνες λεφτά. Πώς έκανες για τον Ροντρίγκες, να το κάνεις. Αλλά το 50-50 μου φαντάζει υπερβολικό. Εντάξει, από εκεί και πέρα αυτό θα το κρίνει και ο προπονητής του αν το χρειάζεται, έτσι. Δεν έχουμε ακούσει και την άποψη του Λουτσέσκου. Αλλά αυτό που λέει ένα δεύτερο, ναι. Γρηγόρη. Ο ΠΑΟΚ, όπως και πέρσι, και το έχω ξαναπεί αυτό, έχω ξαναπάρει αρκετές φορές την εκπομπή σας, είναι ομάδα με προετοιμασία για να ανταπεξέλθει και να παίξει ποδόσφαιρο ευρωπαϊκής φιλοσοφίας και αποτελεσμάτων και δευτέρου γύρου. Το λέω και το ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα δευτέρου γύρου. Απλά φέτος, παίζοντας κακή μπάλα στον πρώτο γύρο, κατάφερε να παίρνει αποτελέσματα, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ μικρό και τον μπάζι του ΠΑΟΚ και οι ποδοσφαιριστές και το υλικό. Ρε φίλε, παίζεις χωρίς αντίπαλο. Παίζεις χωρίς αντίπαλο τώρα. Μην το μειώνεις. Όχι, όχι, δεν, δεν το μειώνω, τον ανεβάζω. Σε αυτό το πρωτάθλημα παίζει. Πρόβλημά τους οι άλλοι. Μαγκιά σου. Μαγκιά σου. Ας είχε ένα επιχειρηματίο Παναθηναϊκός, ας έριχνε χρήματα ο Μελισσανίδης, ας είχε... Βρε, ας ήταν ο Ηρακλής Σούπερ Λίγκα όπως είδα, σου λέγα του. Βέβαια. Αν θα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα ή το. Το ΠΑΟΚ Άρης δεν το βλέπω, δεν το βλέπω το Άρης. Βρε, ας ήταν ο Ηρακλής Σούπερ Λίγκα και θα σε έλεγα να το έπαιρνες. Αίτητος. Μην τους εξαγριώνεις. Παιδιά, καλή συνέχεια. Μην τους εξαγριώνεις. Ναι. Έλα, φίλε. 15 ώρες στην αναμονή να μιλάτε μόνοι τους. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, ναι. Καλησπέρα σας κύριοι, τι κάνουμε. Τι παλεύουμε. Το σκουπίδι των ακροατών είμαι όπως με έχει αποκαλέσει ο κύριος Κόκκινος και μεγάλη μου τιμή για αυτό το χαρακτηρισμό. Ναι. Ραπτόπουλε, κάποιοι κακοήθεις συνηθίζουν να λένε ρε παιδί μου αυτές τις ημέρες που δεν έχει ποδοσφαιρικό θέμα ότι κάνεις την εκπομπή παρατράγουδα και αν ήταν σπάνια. Έχω να πω ως εκτιμητής τέχνης ότι αυτά τα πράγματα που κάνεις είναι πολύ σωστή και πολύ καλά. Αυτά θέλει ο κόσμος να βλέπει. Ναι. Δηλαδή και στο λαϊκό δικαστήριο. Μην ακούσεις κακοποιητές, άσου να λένε να πούμε.
ναι. Και στο λαϊκό δικαστήριο και στη Μαρμίτα, αυτά θέλουμε να βλέπουμε. Δεν βλέπουμε Μαρμίτα για μπάλα, ούτε ακούμε ένα βουτμπολό για την μπάλα. Και επειδή είμαι εκτιμητής τέχνης, ο Χατζινάκος θα με πει τεμπέλη, γενιά που μιλάμε για Χατζινάκο, κόκκινες σε πονάει ο κοντός. Με 220 στα 222 στοιχήματα πιασμένα σε πονάει, πες. Καθόλου. Πες μου λίγο. Καθόλου. Άκου τώρα. Καθόλου, ε. Μου θυμίζει τους τύπους. Ναι. Οι οποίοι βλέπουν κάποιον να κερδίζει ένα στοίχημα και στεναχωριούνται. Ναι. Από, ναι, μένα, ναι. Από μένα να τα πάρει. Α, δεν ξέρω, εγώ απλά κάνω μια παρατήρηση. Ναι, ρωτάω και από τη στιγμή που δεν τα παίρνει από μένα. Όσες φορές έχω παίξει στοιχήματα που μου έχεις δώσει να πούμε, τα έχω χάσει όλα, όλα κουβά. Άρα δεν πρέπει να μ' ακούς ποτέ. Και καλά κάνεις και μου κάνεις κριτική. Έχω σταματήσει να σ' ακούω. Απλά προσπαθώ να βρω δικαιολογία για να με κόψεις. Έχω 3-3 προς το παρόν. Θέλω να βρω και τέταρτη. Αλλά δεν μπορεί. Ρε φίλε, να σου πω, γιατί να σε κόψω. Έμα τρεις φορές μη σκόψεις χωρίς λόγο. Τι σου είναι άλλη μια τέταρτη, σιγά τώρα. Έχετε πτώσει το κακό ήδη. Επειδή περιμένουν πάρα πολύ στο κέντρο, θα κλείσω μόνος μου. Την επόμενη φορά θα το κάνω. Επειδή δεν κατάφερα να σε κλείσω, αυτό κλείνει. Ευτυχώς, έλα, γεια. Όταν είπε χαλάσει τον Χατζινάκο, πήρε σύμφωση. Καθόλου. Καθόλου. Γιατί να χαλάσει τώρα, φίλε. Παίζει και σκυλιά ο Χατζινάκος. Γιατί. Είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω, είμαι άσχετος. Δεν έχει παίξει κοινομαχίες. Ποτέ. Πλάκα κάνεις. Καθόλου. Τα πιάνει. Θα σου πω. Σε ένα φίλο μου καθόμαστε και όταν μπουρμπουρμπουρμπουρ και τα παιχνίδια. Ναι. Τώρα βλέπουν εξής αυτό το PlayStation με τις ομάδες. Ναι, ναι. Βλέπανε παλιά τα σκυλιά. Εγώ περίμενα να κερδίσω το μπλε κάθε φορά. Και όποτε κέρδιζε το μπλε, έλεγα πάμε για πρωτάθλημα, πάμε για πρωτάθλημα. UEFA βγήκαμε. Ναι. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν παρακολουθούς. Δεν τα πιστεύω, τα θεωρώ περίεργα αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Ούτε υπόδρομο θα παίζα ποτέ, ούτε αυτό. Εντάξει. Δεν με συγκινεί. Το ποδόσφαιρο έχει άλλη γοητεία. Δηλαδή, στο λέω και πάλι, θύμωσα με τον εαυτό μου. Ναι. Έβλεπα ότι η Χιρόνα πάει να βάλει γκολ στην Ρεάλ. Ναι. Το είχε. Και κάνω για πλάκα ένα χιλιάρικο τώρα. Προς το δεν παίζω τέτοια χρήματα. Όχι. Λοιπόν, αλλά ρε φίλε, ένα δεκαρικάκι να πάρεις 120 ευρώ. Έβριζα τον εαυτό μου που δεν το έβαλα. Το έλεγα και μου λέγανε καλά, ρε, το έλεγες. Και δεν το έβαλες. Τους έλεγα χτες, όχι με αφορμή εσένα, Λαμία διπλό και γκολ. Παίξτε Λαμία. Μου λένε τρελός, ρε, 4 φράκα την. Ρε, παίξτε και Μάντσεστερ διπλό. Δεν βγήκε ο Έσκα. Δεν πειράζει. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Με ένα ευρώ να πάρουμε 1000. Πάμε. Καλησπέρα στο ωραίο δίδυμο των Ερδιανών. Καλώς τον. Αεξής είμαι, πήρα για τον Κωνσταντιανό να απαντήσω. Ωραιότερο εμφανισιακά εννοείται. Ραδιοφωνικά είπα τον Ερδιανό. Γιατί το άλλο θα με τρόμαζε, γι' αυτό λέω. Όχι, Ερδιανά, φυσικά. Λοιπόν, πήρα να απαντήσω τον Κωνσταντιανό σε ένα εξής, ότι ξεσκεπάστηκε ο Ζουνίδης στον Μπάτσο Καραϊσκάκη. Α, μη γίνεσαι Χιμένεθ. Δεν γίνομαι Χιμένεθ. Μιλάω πρακτικά. Κάτσε να ακούσουμε. Αντικαταστάτης Χούλτ δεν υπάρχει. Ο Σιμόες είναι μεγάλη πατάτα της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή και είναι μεγάλη αγωνία μου εμένα γιατί έκλεισε τριετέ συμβόλαιο. Είναι ανέτοιμος. Είναι χώμα από πέρσι και συνεχίζει να είναι χώμα. Από πέρσι στο τελείωμα, από πέρσι στο τελείωμα του πρωταθλήματος είναι χώμα και παραμένει χώμα και που είναι πολύ σημαντική ομάδα για το κέντρο της ΑΕΚ. Ο Μπακασέτας είναι ο γνωστός Μπακασέτας, ο οποίος είναι και αυτός πεσμένος. Άρα όπως καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή δεν είναι πεσμένος ο Μπακασέτας, φίλε. Ο Μπακασέτας είναι αργός. Ο Μπακασέτας είναι κυκλοθυμικός. Μπορεί να σου πάρει ένα παιχνίδι την ομάδα στην πλάτη. Αργός. Άρα λοιπόν, το σύστημα Χιμένεθ, τη σφιχτή άμυνα που δεν έτρωγε πολύ δύσκολα γκολ η ΑΕΚ, το είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο όμως, κλάταρη ομάδα. Τι να κάνουμε τώρα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Έκανε αλλαγές και ο Ολυμπιακός. Εγώ αποδέχομαι αυτό που λέει. Έβαλε το μεριά στόπερ. Έκλεισε τα στόπερ. Σωστή παρατήρηση. Δεν παίζει και ο αντίπαλος. Ένα. Έβαλε δεύτερο φόρο. Δεύτερον. Εννοείται. Δεύτερον. Όταν ήρθε ο Χιμένεθ, μίλησε με πολύ καλά λόγια για το έργο του Ζουνίδη. Εντάξει, οι επαγγελματίες άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν συνάδελφο επαγγελματία. Κρατάμε και τώρα τι έκανε. Τώρα τι έκανε. Δεν έκανε τίποτα. Για ποιον ήταν το υπονοούμενο. Άλλο. Το υπονοούμενο ήταν να λέει δεν το πεθαίω, υπονοούμενο άφησε. Εντελεί ψέματα. Μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Μαζί μιλάμε. Δηλαδή. Δεν είναι καλύτερο να πεις δε σηκώκινε, είσαι βλάκας γιατί για αυτό που είπες, για το προγνωστικό που έδωσες από το να αφήνεις υπονοούμενα. Ειλικρινά. Εντάξει τώρα, τον Ζουνίδη τον είδαμε και εμείς ανέκτηδες. Άλλα προτυπάρα περιμέναμε. Δεν κρίνουμε τον Ζουνίδη. Είσαι ο Χιμένεθ.
έρχεσαι, εκθιάζεις το έργο του Ζουνίδη και το τι έκανε και στην πρώτη πατατιά και καλή πατατιά τον δίνεις. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε. Και παίζεις, ένα λεπτό, και παίζεις. Και παίζεις και λάθος. Όχι, και παίζεις όπως ο Ζουνίδης θα έπαιζε. Δηλαδή, είναι unfair. Συμφωνείς λοιπόν, Κωστή. Είναι unfair. Αυτό που έκανε ο Χιμένεθ είναι unfair. Μα ο, ο Χιμένεθ έπαιξε η ίδια με τον Ζουνίδη, η ίδια τακτική, η ίδια. Κράζαμε τον Ζουνίδη για το πώς παίζει. Παίζει, και με παίζει τον το ίδιο. Ενώ μέσα, και τον ενώ μέσα στον Ατρόμητο έπαιξε άλλο στυλ. Τρία στόπερ κοντά οι γραμμές. Σιγά ρε κόκκινε γκαγκουχ, γκαγκουχ. Να πω κάτι για το Μελισανίδη. Ένας γκουχ, άλλος. Λέγε φίλε. Να απαντήσω λίγο για το Μελισανίδη. Ναι. Ο Μελισανίδης είναι κοντεύει τα 69. Ναι, 68 είναι, 68. Το όνειρό του είναι να γράψει ιστορία με το γήπεδο της ΑΕΛ. Θα πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που κάνει με το γήπεδο είναι κάτι το οποίο θα το γράψει ιστορία. Και αυτό επιδιώκει. Είχε σκοπό να ακολουθήσει ο Γιώργος, ο γιος του. Είχε σκοπό δηλαδή να είναι η διάδοχη κατάσταση, γι' αυτό και ήταν τα πρώτα χρόνια που ανέλαβε την ΑΕΚ, να τον ακολουθεί και ο Γιώργος. Αν δείτε όμως προσεκτικά, ο Γιώργος δεν συμμετέχει πλέον. Έχει δείξει το παιδί ότι δεν θέλει να ασχοληθεί με την ΑΕΚ. Και θα με θυμηθείτε, το δηλώνει για να τα ακούσουν και οι ομοδέτες μου εκτζήδες και να μην έχουν μεγάλες απαιτήσεις. Ο Μελισανίδης θα φτιάξει το γήπεδο, θα φτιάξει ταμιακά την εταιρεία που λέγεται ΑΕΚ, τον οργανισμό ΑΕΚ ταμιακά και θα την πουλήσει την ΑΕΚ. Το θέμα είναι να βρει ένα καλό επενδυτή. Σε 2-3 χρόνια όμως θα αποχωρήσει. Φίλε, λοιπόν, ανοίγεις μια κουβέντα να με συγχωρέσουν. Δεν ανοίγω κουβέντα. Αυτό που σου λέω είναι από εσωτερική πληροφορία και το μεταδίδω στους ομιδάτες μου. Να κοιτάνε να φτιάξει την ομάδα δυνατά, να την έχει καλά επενδυτικά. Θες να με ακούς γιατί είμαι πολύ καλά ενημερωμένος στα ΤΣΑΕΚ. Ναι. Λοιπόν. Ευχαρίστω. Έχω την υποψία ότι ο Μελισανίδης μετά από αυτό που έγινε στο παιχνίδι και η τιμωρία θα είναι μάλλον βαριά. Λοιπόν. Ευρωπή. Ευρωπής. Ναι, ναι, ναι. Αποκλεισμός, εντάξει, ένα χρόνο. Γι' αυτό και χαλάρωσε και δεν έριξε και δεν έκανε και δεν έφτιαξε. Και από εκεί και πέρα, συμφωνώ με το ότι θέλει να πουλήσει, αλλά μην ξεχνάς ότι όλο το γήπεδο είναι ιδιοκτησία Μελισανίδη. Δηλαδή θα πουλήσει την ομάδα και θα κρατήσει μαγαζιά και τα υπόλοιπα. Ό,τι και να είναι, τα παιδιά θα τα χρονομήσει και ο γιος του. Κατάλαβες, κατάλαβες τώρα τι σου λέω. Μιλάς πολύ ωραία, μιλάς πάρα πολύ ωραία, αλλά θα κρατήσει τα μαγαζιά. Εξαρτάται τον επενδυτή που θα βρει και τον τέλεια. Γιατί ο Λαβριντιάδης πήρε το μισό Χαρισκά και ο Ολυμπιακός τρέχει δεν στάνει αυτή τη στιγμή, έτσι. Μην τρελαθούμε. Εξαρτάται, μπορεί να βρει στο 50%. Είναι άλλο το Καραϊσκάκη. Το Καραϊσκάκη είναι για 49 χρόνια. Δεν είναι εντάξει, θα ανανεώσει, θα γίνει για άλλα 49 και θα πάει μετά και θα γίνει. Και πάλι δεν εξοφλήθηκε. Εντάξει, οκ. Okay. Πάντως μην κατηγορούμε το Μελισανίδη. Το ταμπλό λέει γήπεδο, καλή εταιρεία ταμιακά και επενδυτή. Επενδυτή, ο επόμενος επενδυτής που θα έρθει στην ομάδα. Σας χαιρετώ, παιδιά, καλή συνέχεια. Γεια σου. Δεν έθεσα θέμα, Χιμένεθ, γιατί δεν περίμενα να βγουν αεξίδες. Δεν ξέρω εσύ αν περίμενα. Εγώ τους περίμενα μετά την Τεσσάρα να εξαφανιστούν, έτσι μου πες και εσύ. Μια μέρα να ξέρεις, εξαφανίζονται. Τη δεύτερη, μετά την κηδεία, είναι διαφορετικά. Στα τριήμερα διαφορετικά, στα 40 το ξεχάσαμε. Έλα, τι γελάς. Στο χρόνο να ζήσουμε το δεύτερο. Έλα, εντάξει, δεν το ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Σε κάθε φάση της ζωής μας, στην αρχή είναι το σοκ. Μετά πάει πιο αργά. Και εγώ αν αύριο ψοφίσω, θα λες εντάξει, θα κάνεις πως στεναχωρέθηκε μια μέρα και την άλλη μέρα θα κάνεις κουλιαμά. Εσύ κάνεις πως στεναχωρούμενες τις κηδείες και τρως τσάπα τις νουαζέτες. Γιουβανάκης, ναι. Γιάννης και Χουλιάρα Σοφία Σοφούλα, έτσι έγραψε, οι δύο φίλοι, ο φίλος και οι φίλοι οι οποίοι θα πάνε στο θέατρο Αργίνα. Από δύο διπλές προσφέρειες. Τι θα δούνε εκεί, ποιο πράγμα. Το σοου το οποίο α, τι, μα, ναι. Πέμπτη. Ναι, 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 ωραία. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Χαίρετε. Χαίρετε. Εγώ είμαι παιδιά, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό που βλέπω από το YouTube σε εκπομπές που κάνεις με τον Αλέφαντο. Ναι. Εμένα ο Αλέφαντος μου αρέσει πάρα 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 πολύ. Είναι ένας τρομερός performer, αναλυτής και γνώστης του ποδοσφαίρου. Και αυτό μόνο που το μειώνει πάρα πολύ αν, είναι αν δεν ήταν ταυτισμένος με μια ομάδα θα ήταν πολύ καλύτερα. Όχι. Ο αυθορμητισμός του είναι και η γοητεία. Δεν είναι αυθορμητισμός, δεν είναι. Αν είναι μια ομάδα δεν είσαι αυθόρμητος. Παιδιά, παιδιά, να πούμε αυτό που θέλω, έτσι, για να αφήσω το. Λοιπόν, έχει δίκιο ο Ραπτόπουλος, αυτό που το μειώνει τρομακτικά είναι η οπαδικότητά του που του βάζει τα κόκκινα. Πολύ απάνω θα ήταν. Και όλες τις γκάφες τις κάνει. Αλλιώς είναι τρομακτικός και ό,τι λέει είναι σωστό και αγωνιστικά, έχει τρομερό χιούμορ, κάνει performing, όντας ουσιαστικός.
οτιδήποτε έχει πει για παίχτη ή για ομάδα ήταν σωστό εκτός από αυτό του Ολυμπιακού, πέφτει έξω διότι είναι οπαδός. Βάζει κόκκινα γυαλιά, τελείωσε. Λοιπόν, οτιδήποτε άλλη ομάδα κρίνει είναι λοιπόν, πολύ καλός εκτός από τον Ολυμπιακό. Σωστό. Γιατί τον εκτιμώ, δείτε λίγο κάτι. Ο Αλέφαντος από την ξέρει ποιον πρέπει να εκτιμά και ποιον δεν πρέπει. Είτε παίχτη είτε προπονητή. Για τον Λουτσέσκο από την πρώτη ώρα που ήρθε στον ΠΑΟΚ τον έλεγε καλό προπονητή. Ξέρει ο άνθρωπος. Και έρχεσαι εσύ Ραπτόπουλε τώρα και τον παρουσιάζει δεν είναι καλός προπονητής. Και θέλω να σου πω για τον παρουσιάζει δεν είναι καλός προπονητής. Γιατί είναι σαν να έχεις γνώσεις αριθμητικής και πάει να κρίνεις ανώτερα μαθηματικά. Δεν γίνεται. Και συνήθως αυτό που δεν μπορούμε να κρίνουμε το κοροϊδεύουμε και το λιδωρούμε διότι δεν το καταλαβαίνουμε. Η αλήθεια είναι ακόμα και για μένα, και για μένα, και εμένα μου αρέσει να κρίνω, τάδε τι έκανε, τι έρχεται κλπ. Ο Λουτσέσκου είναι ο μόνος προπονητής που με αποστόμωνε συνεχώς. Στην αρχή του έλεγα γιατί και μετά από καιρό καταλάβαινα γιατί το έκανε. Εσένα λοιπόν θα σου συνιστούσα ναι. Να κάτσεις να σκέφτεσαι γιατί το κάνει. Δεν μπορεί να του χαζώσει, είναι προπονητάρα πολύ σημαντικός. Όπως εχθές παράδειγμα, τώρα πολύ μικρό παράδειγμα, έτσι. Ναι. Εχθές δεν βλέπα το μάτς. Δεν είναι τεχνικό το θέμα, είναι ούτε τακτικό. Έβλεπα ρε πούστε, βλάκα Λουτσέσκου, αφήνεις μέσα Βιερίνια και Μπίσεσορ που τους χρειαζόμαστε, τους στήριζαν από όλα και τα λοιπά και τα λοιπά. Και απ' την άλλη έλεγα δεν μπορεί, δεν τους κρατάει μέσα μέχρι τελευταία στιγμή. Ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος, έτσι. Είναι αυτούς που πρέπει να προστατεύεις και λόγω ηλικίας και λόγω ότι δεν αντέχουν για χιλιάδιο. Και μετά όταν γυρούσα σπίτι μου τα φίλια κατάλαβα γιατί τους είχε μέσα. Γιατί πες μου. Το έχεις σκεφτεί. Για πες. Ένα απλό πραγματάκι θα σου πω. Δηλαδή, ενώ η κρίση είναι εύκολη, λέει, δίκιο έχει ότι τους ακρατάει μέσα. Γιατί τους κρατούσε μέσα, λες. Πες μου εσύ που ξέρεις. Τι να σου πω, δεν μπορώ να δώσω ερμηνεία. Είδες, αλλά μετά πολύ, και εγώ τον έκρινα. Μετά από πολύ ώρα το σκέφτηκα. Διότι ήθελε το γρηγορότερο να εντάξει τον Ολιβέιρα στην ομάδα και να μάθει τους συμπαίκτες του. Αν δεν μου βγάζε Βερίνια και έφτασαν τον Μπίσες, μα δεν μπορούσε να έρθει ο Ολιβέιρα και θέλει να τον εντάξει τον γρηγορότερο. Να μια απάντηση. Δίνουμε εύκολες απαντήσεις επειδή εγώ δεν έχω άλλη απάντηση. Τώρα, μετά Χριστόν προφήτες. Δεν υπολογίζει τον Άρη καθόλου. Ωραία. Τι πράγμα? Δεν υπολογίζει τον Άρη καθόλου. Όχι. Δεν είναι αυτό. Ίσως υπολογίζει τον κάθε αγώνα και το ξέρουμε καλά. Γι' αυτό θέλω να πω ότι εμείς έχουμε ένα επίπεδο. Ο Αλέφαντος όχι. Ο Αλέφαντος έχει πολύ ψηλό επίπεδο. Τον παρακολουθώ. Αν δεν τον παρακολουθώ, θα φοβερός ο Αλέφαντος. Ένα επίπεδο για να κρίνουμε κανένα παράσκο, να κρίνουμε κανέναν έτσι. Μην βγάζουμε και βγαίνουμε τώρα για Λουτσέσκου που δεν είναι. Είναι τρομακτικός προπονητής και α πω και κάτι. Με τον πατέρα βγήκαμε τώρα, το συμβουλεύει ο πατέρας και κάτι τσαχλαμάρες χωριάτικες που λέμε. Εσύ δεν το πες, δεν το πες αυτό. Όχι, εγώ το είπα. Ναι, όχι, αυτά που λένε, ναι. Δεν λέω ούτε για θέατρο κόκκινο. Λέω βγήκανε το ακούω. Ρε φίλε, συγγνώμη, γιατί είναι περίεργο να συζητάνε. Όχι, το χωριάτικο αυτό. Ίσα-ίσα ποτέ ο γιος δεν θέλει να συμβουλεύεται από τον πατέρα και θέλει να κάνει αυτόνομη πορεία. Είμαι βέβαιος και βάζω το χέρι στη φωτιά. Ότι αποκλείεται, δεν το λέω για σένα κόκκινε, που και οι δικοί μας βγήκαν και είναι διάφορο, το ξέρεις. Ότι δέχει τον πατέρα και τα λοιπά. Ποιο, αποκλείεται, ο τελευταίος που το συμβουλεύει να ξέρει τον πατέρα του. Και κάτι ακόμα, ότι κάναμε υποδειγματικές, πώς το λένε, υποδειγματικές μεταγραφές. Τέτοιους παίκτες που πήραμε δεν υπάρχουν, ούτε Τσούμπα υπάρχει, ούτε συμφωνώ μαζί σου, ούτε πολύ ανώτερα από τον Πρίγκοβιτς και οι δύο. Αυτοί. Και πρέπει ο Πέλκας να πουληθεί πλέον, δεν χρειάζεται την ομάδα. Γεια σου φίλε. Έχει ανέβει επίπεδο ο ΠΑΟΚ και ο Πέλκας είναι ρεζέρβα. Αυτό είναι κάτι καλό για τον ΠΑΟΚ. Να πάρουμε ένα τελευταίο. Αν μπορούμε. Ναι. Ορίστε. Καλησπέρα στην παρέα. Καλώς το να. Ατρομητάρα εδώ. Πού είσαι ρε Γιάννη. Ακούω κάτι κουφά εδώ που λέει ο δικός και θα τρελαθούμε τελείως τέλος πάντων. Γιατί είσαι τεφόρμε τελευταία. Κάτσε να τον ακούσουμε. Τον προπονητή θα πρέπει να τον σέβονται οι παίχτες καταρχήν και να είναι και πολύ καλή φίλη στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Τώρα εκτός αν ψάχνεις δικτάτορες να λένε κάνε αυτό, κάνε τέτοιο, οι σκλάβοι έχουν τελειώσει. Ο Σπάρτακος τους καθάρισε όλους. Λοιπόν, να σου πω κύριε Κωστή, κάναμε μια παρέλαση, δες πήγαμε μέχρι τα Γιάννενα μια βολτίτσα. Έφτασε τα 15 γκολ ο Πλατυπόδης. Ήσουν και τυχερός στα Γιάννενα. Δεν μπορεί το παιδί. Πώς? Ήσουν και τυχερός. Ήμουν και τυχερός, αλλά τι με έχουν κλέψει ρε Γρηγόρη όμως. Πήγα στην Ξάνθη, με σφάξανε. Δεν έχεις καταλάβει τι έχει γίνει. Μόλις πήγα στην Ξάνθη. Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή κάπου σε την πλήρωσε ο Πάσο. Γιατί ρε φίλε, πιστεύεις εσύ ότι σφάξαμε εμείς τον Πάσο για να περάσουμε? Δεν είπα τον έσφαξες. Α.
σκοράρει ο Κουλούρης στο 10ο λεπτό και αλλάζει όλο το παιχνίδι. Αφού έχει πάει την πλατυποδία το παιδί, δεν μπορεί, δεν είναι center forward. Είσαι κακοπροαίρετος. Συγγνώμη φίλε, αυτά λεγόντουσαν τον Αύγουστο, αν στο δεύτερο 15 με 20 όχι. Και γέλαγε ο διπλανός όχι. Σου. Στο δεύτερο τι? Γύρο, να με θυμηθείτε, θα σταματήσει να σκοράρει. Ναι. Θα κάνει καχά τρίκ τώρα σε κανένα παιχνίδι και το βλέπω το Φαλακρό να έρχεται με αφάνα μαλλιά. Ρε Κωστή, κάνε μου μια χάρη. Ναι. Όταν μιλήσεις με τον κύριο Αλέφαντο που τον θαυμάζουν και όλες, πες του πότε είναι η τελευταία σχολή που πήγες και παρακολούθησες, κύριε Νίκο, με ρώτησε ένας ακροατής, για να ξέρουμε περίπου που έχει μείνει. Καταλαβες. Γιατί αυτά που λέει... Ναι. Αυτά που λέει ο Αλεφαντός. Είναι παροχημένα. Όχι ξεπερασμένα απλώς. Άστο, δεν στο λέω. Εδώ το άλλο μισό του Ραπτόπουλου στην Αθήνα κάνει δύο ήττες ο Άρης, λέει θα πέσει ο Άρης, έχω πληροφορίες. Κάνει δύο νίκες ο Άρης, έχω πληροφορίες, θα βγει στο UEFA. Έχετε γίνει χειρότερο από τους πολιτικούς, ρε, οι δημοσιογράφοι, το έχετε πάρει χαμπάρι. Είπε τέτοια πράγματα. Ποιος θα πει. Το άλλο μισό, ρε, ποιος. Ο Αλεφαντός. Ποιο είναι το άλλο μισό του Ραπτόπουλου, δεν το ξέρετε. Στην Αθήνα. Ο Γεωργίου στην Αθήνα και ο Ραπτόπουλος στη Θεσσαλονίκη. Είπε ο Γιώργος ότι θα παίζει και μετά είπε θα βγει Ευρώπη. Βεβαίως, γιατί αφού πει έκανε δύο κολλητές νίκες, μετά έκανε κολοτούμπα. Όπως όλοι οι δημοσιογράφοι τα ίδια. Ο Ραπτόπουλος μας λέει ότι φταίει Πατουλίδη τώρα που ο Κουλούρης σκοράρει. Δεν λέω ότι είναι άμπαλος και δεν έβλεπε ότι είναι σεντερφόρο άνθρωπος. Σκοράρει λόγω Πατουλίδου. Αυτό είναι το καλύτερο. Κλείσε με αυτό. Εγώ θέλω. Γεια. Λοιπόν. Μαρίνα Μπίκου για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Κανελάκη, Καλαμά και Δήμου. Να είστε καλά!